Καλησπέρα, εδώ είμαστε. All About Harrison Air στο Λίμπερο 107,4. Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 7 να σας βάλουμε λίγο εν μέσω γιορτών στα άδυτα της κιτρινόμαυρης ενημέρωσης. Θα ασχοληθούμε φυσικά με ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Θα ασχοληθούμε κυρίως με τα μεταγραφικά ζητήματα του ποδοσφαίρου, είτε αυτά αφορούν αποχωρήσεις, είτε αυτά αφορούν την έλευση ποδοσφαιριστών. Θα ασχοληθούμε με το πολύ σημαντικό παιχνίδι του μπάσκετ το Σάββατο στην Κίμη, που δυστυχώς φτάσαμε στο σημείο να λέμε ότι ο Άρης παίζει ένα μάτς ζωής και θανάτου απέναντι στην Κίμη, και αν χάσει αυτομάτως τότε θα γίνει όχι φαβορή, αλλά σίγουρα ένας από τους βασικούς υποψήφιους για υποβιβασμό. Θα μιλήσουμε για τους παίκτες που είναι στις μαύρες λίστες και στους παίκτες που μπορεί να ασπρίσουν από την μαύρη λίστα ξαφνικά, και θα σχολιάσουμε αυτά τα δεδομένα και αυτά τα γεγονότα για τις δεύτερες σκέψεις και πώς φτάνουμε στο σημείο αυτές οι δεύτερες σκέψεις να με εκνευρίζουν αφάνταστα. Θα μιλήσουμε για τους παίκτες που πρέπει να έρθουν στην ομάδα. Θα μιλήσουμε για τους παίκτες που δρομολογείται να έρθουν στην ομάδα, γιατί είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Και θα μιλήσουμε γενικότερα για την ενίσχυση που πρέπει να υπάρξει ουσιαστικά στο ρόστερ του Άρη την σεζόν, μάλλον την χρονιά που θα μπει σε λίγες μέρες. Όλα αυτά θα τα πούμε εμείς σε πρώτη φάση, θα σχολιάσουμε με τον Νίκο δηλαδή την επικαιρότητα και θα σας πούμε ό,τι γνωρίζουμε, και από εκεί και έπειτα θα ζητήσουμε τις δικές σας τοποθετήσεις, τις δικές σας θέσεις, τις δικές σας απόψεις, αν έχετε βέβαια τη διάθεση. Εγώ συνήθως τέτοιες μέρες δεν έχω διάθεση, μετά από τέτοιες φαλιάρες σαν αυτή που φάγαμε με τον Εργοτέλη, και είναι οι αποτυχίες που με εκνευρίζουν περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, γιατί όχι μόνο δεν έχει όραμα η ομάδα, αλλά αντιθέτως σβήνει και τις όποιες καλές πιθανότητες έχει για να δημιουργήσει κάτι καλό, και δημιουργεί και στον κόσμο μια δυσαρέσκεια, ένα πονοκέφαλο περίεργο. Είναι σαν να μιλάει η γυναίκα σου περίπου 32 ώρες πάνω από το κεφάλι σου και να μην μπορείς να κάνεις το παραμικρό για να σταματήσει. Κάτι τέτοιο γίνεται με τον Άρη εδώ και περίπου ένα μήνα, και θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο ώστε να καταφέρει η ομάδα να βγει από το αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει. Ο Νίκος Παπαδόπουλος είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα μας τα πει όλα αυτά. Εγώ μπορώ να αποχωρήσω, φέκανα τον πρόλογο της εκπομπής και να συνεχίσω τις διακοπές μου. Όχι. Είναι τόσο ξενερωμένος που έχει γυρίσει. Χρόνια πολλά. Δεν είμαι ξενερωμένος που έχω γυρίσει. Τι? Είμαι ξενερωμένος, όπως φαντάζομαι και ο κόσμος του Άρη, με την κατάσταση αυτή. Με την κατάσταση αυτή. Εντάξει, και θέλω δύο-τρεις καλές μεταγραφές, καλές κινήσεις, καλούς ποδοσφαιριστές, όχι εντυπωσιασμού, ψαγμένες από τους ηθήνοντες της ομάδας, σωστές επιλογές, ώστε να πάρω και πάλι τα πάνω μου. Γιατί, ναι, όπως και το σύνολο του κόσμου, θεωρώ αδιανόητο να ξεκινάει η ομάδα με τις προσδοκίες που ξεκίνησε το καλοκαίρι, να έχει την δυνατότητα με την σωστή αλλαγή, γιατί τώρα θα πω και κάτι ακόμα. Βλέπω πολλούς που λένε «Α, έφυγε ο Ερέρα και το οτιδήποτε άλλο». Ναι, ο Ερέρα έφυγε για να έρθει κάποιος να βελτιώσει την κατάσταση και τα λάθη τα οποία είχαν εντοπιστεί. Ναι. Αντί όμως να βελτιωθούμε, πήγαμε προς τα πίσω. Αντί να κάνουμε από το 6 που βρισκόμασταν δύο βήματα μπροστά να πάμε στο 8 και με το 8 θα υλοποιούσαμε τους στόχους μας στο έπακρο, πήγαμε στο 2 και στο 3. Γι' αυτό είμαι ξενερωμένος και εκνευρισμένος παράλληλα, διότι έχω την απέτηση, μοναδική απέτηση που έχω από τους ανθρώπους που βρίσκονται στην ομάδα, και αποκρούοντας μάλιστα διάφορες χαζομάρες περιστημένων ή οτιδήποτε άλλο, είναι να έχουν και να κάνουν επιλογές με σύνεση, και επιλογές οι οποίες δεν θα έχουν το στοιχείο της υπερβολής. Γιατί όταν ο Άρης έχει το στοιχείο της υπερβολής, είτε προς τη μία είτε προς την άλλη κατεύθυνση, τα πάει χάλια. Αν λοιπόν παίρνω απόφαση να διώξεις ένα προπονητή, εγώ το στηρίζω αυτό. Οκ, επειδή όμως αυτό που θέλω είναι αυτός που θα έρθει να έχουν πιστεί οι άνθρωποι που παίρνουν την απόφαση, δεν την παίρνω εγώ και εσύ την απόφαση, ότι θα κάνει κάτι καλύτερο. Και μέχρι στιγμής γίνεται ακριβώς το αντίθετο. Δεν έχει κάνει κάτι καλύτερο. Όχι, δεν έχει κάνει απλά. Η ομάδα παρουσιάζει και χειρότερη εικόνα. Δεν παίζει καν στο ίδιο επίπεδο. Ναι. Και αυτό μάλιστα είναι λίγο περίεργο. Με εξαίρεση δύο μάτς. Αυτό πάνω από τώρα. Ναι.
Αυτό είναι περίεργο, διότι στο 60, στα 60 λεπτά με τον Παναθηναϊκό η ομάδα έπαιξε καλύτερα. Ήταν πολύ καλύτερη και περιμένει στο επόμενο μάτς να είναι ακόμα καλύτερη και είναι χειρότερη, πιο χειρότερη από το χειρότερο. Ναι. Είναι κάκιστη. Αυτό δεν έχει εξήγηση λοιπόν για μένα. Μακάρι, να σου πω κάτι, γίνεται στις ομάδες. Όταν υπάρχουν αυτές οι αλλαγές προπονητή, κάνεις κάτι θετικό και μετά έχεις μια κοιλιά μέχρι να προσαρμοστεί τα νέα δεδομένα. Μακάρι να είναι αυτό. Μακάρι να ηρέμησαν τώρα, να ηρεμήσουν στις διακοπές και να παρουσιάσουν ένα πολύ καλό πρόσωπο με την επιστροφή. Ανεξάρτητα από αυτό, γιατί είναι δύο κομμάτια. Ένα είναι το πρόσωπο που θα παρουσιάσουν αυτά τα παιδιά που βρίσκονται ήδη στην ομάδα και θα παραμείνουν. Και ένα δεύτερο είναι ότι χρειάζεται ενίσχυση η ομάδα σε συγκεκριμένες θέσεις. Και η ενίσχυση μάλιστα είναι στις θέσεις που λέγαμε το καλοκαίρι. Αλλά με γνώση δεν γίνεται να φέρεις 25 καινούριους παίκτες. Όταν όμως από τους 17-18 οι 2-3 είναι Βίτορ, Σταμπουλίδης και δεν ξέρω εγώ. Και από τους υπόλοιπους 5-6 βασικούς που περιμένεις, Σιώπης, Γιουνές, Μπάσα, Μαύραη. Δεν παίρνει σχεδόν τίποτα. Μενέντεθ. Δεν είναι, τον αφήνω αυτό. Είναι από το καλοκαίρι. Okay. Δεν παίρνει σχεδόν τίποτα. Τότε έχουμε πρόβλημα. Και έχουμε σημαντικό πρόβλημα. Και έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Και αυτό το πρόβλημα λύνεται μόνο με αλλαγές. Και δεν είναι το πρόβλημα του Άρη αυτή τη στιγμή. Γιατί το λένε και κάποιοι φίλοι και έχουν δίκιο. Το πρόβλημα δεν είναι τώρα αν θα φύγει ο Νασλίδης ή αν θα φύγει ο Παυλίδης, αν θα φύγει ο Βίτορ ή ο Σταμπουλίδης, που λέει ο Χρύσανθος. Ή ακόμα και ο Βαλεριάνος, ας πούμε, που είναι και αυτό η λίστα των παιχτών προς αποχώρηση. Το θέμα για τον Άρη και για την πορεία του μέχρι στιγμή σε μεγάλο βαθμό είναι η απόδοση των παιχτών κλειδιά που αποκτήθηκαν το περασμένο καλοκαίρι και δεν έχουν αποδώσει. Τώρα, το αν θα φύγουν κάποιοι από αυτούς ή όχι, θα φανεί. Αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να γίνουν προσθήκες και πρέπει να γίνουν προσθήκες άμεσα και ειδικά κιόλας αν ξεκινήσει το πρωτάθλημα το επόμενο Σαββατοκύριακο. Γιατί περιμένουμε αύριο και το Διοικητικό Συμβούλιο της Λίγκας. Και επόμενο. Υπάρχει αύριο ένα διοικητικό συμβούλιο Super League. Ναι. Στο οποίο θα φασιστεί πότε θα οριστεί η 15η αγωνιστική. Και υπάρχει μια πολύ μεγάλη πιθανότητα αυτό να γίνει το μεθεπόμενο Σαββατοκύριακο. Το πρώτο δηλαδή 2019, που κανονικά ήταν κενό. Δεν είχε τίποτα. 6-7 του μηνός. Ναι. Δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει αυτό. Επειδή οι τηλεοράσεις δεν θέλουν μεσοβόμαδα. Θα γίνει 12-13. Εκτός να πάει, η άλλη λύση είναι αυτή. Αυτό ζητάνε, δεν ζητάνε να γίνει. Μια εβδομάδα πίσω. Υπάρχει όμως το ενδεχόμενο να γίνει αυτό. Θα δούμε όμως. Το πιθανότερο είναι. Μακάρι, γιατί βολεύει και τον Άρη και του δίνει περισσότερο χρόνο και στο αγωνιστικό και στο μεταγραφικό. Αλλά και στο κομμάτι των αποδεσμεύσεων για να τρέξει τις εξελίξεις που πρέπει να τρέξει. Εγώ νομίζω ότι το μόνο που παίζεται είναι ποια αγωνιστική θα γίνει στους 12. Εσύ λες δηλαδή να γίνει. Μπορεί να γίνει 15η εκεί, λες, και να πάει πίσω όλο το πρωτάθλημα. Το πάνε μια εβδομάδα μετά. Και αυτό είναι το φυσιολογικό. Δεν υπάρχει το καλοκαίρι, δεν έχει ούτε Μουντιάλ, ούτε Ευρώπη, ούτε τίποτα. Δεν πειράζει άμα πας μια εβδομάδα. Απλά επειδή έχει βγει ήδη το πρόγραμμα κάποιων αγωνιστικών. Θα αναγκαστούν τώρα να το πάνε πάλι πίσω. Στην Ελλάδα. Επειδή μπορεί να το ακούσει σαν κουραστική διαδικασία, ρε παιδί μου, αυτό κατάλαβες. Και να πού να τα ορίζουμε πάλι τώρα, βάλ το να τελειώνουμε. Να το πάμε όλο μετά. Ναι, μωρέ τώρα, εντάξει. Τσακ μπαμ. Γιατί είμαστε Ελλάδα, γι' αυτό ακριβώς το λέω, εντάξει. Που κανονικά αυτό θα έπρεπε να γίνει, αλλά οκ. Okay. Γιατί και οι ομάδες τόσο καιρό κάνουν τον προγραμματισμό τους με δεδομένο ότι θα έχουν και, και την επόμενη εβδομάδα free από αγωνιστικές υποχρεώσεις. Ναι. Κυρίως ο Άρης και ο Παπαντελίδης περίμενε αυτό το διάστημα για να δουλέψει και πάνω σε κομμάτια όπως η φυσική κατάσταση, για παράδειγμα. Από το Σάββατο που επιστρέφει η ομάδα στις προπονήσεις. Αν όμως γίνει αυτό, που μακάρι να μην γίνει, από Δευτέρα η ομάδα θα μπει σε ρυθμούς του πρωταθλήματος. Μακάρι μας. Λοιπόν να μην γίνει για να έχουμε και χρόνο. Και εμείς και πρωτίστως οι άνθρωποι της ομάδας περιμένουμε μέχρι αύριο και αυτό το ραντεβού που θα γίνει ανάμεσα σε Καρυπίδια, Μαντόπουλο και Παντελίδη. Έχουμε πει πότε θα γίνει. Μέχρι αύριο. Μέχρι αύριο. Μέχρι αύριο. Για να πάρθουν και οριστικές αποφάσεις. Μετά καλή χρονιά. Ναι. Μάλιστα. Για να πάρθουν οριστικές αποφάσεις. Και σε μεταγραφές και σε αποχωρήσεις. Πολλά ονόματα δεν βγαίνουν. Ένα έχει βγει μόνο τα τελευταία 24 ώρα. Και έχουμε γράψει και ποια ακριβώς είναι η κατάσταση με τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Το Γιατάρα. Από εκεί πέρα δεν υπάρχει κάτι άλλο. Και περιμένουμε φυσικά να δούμε τι θα γίνει και με τους παίκτες που είναι προς αποχώρηση. Γιατί το είπαμε και στις προηγούμενες μέρες ότι ένας παίκτης είναι στη λίστα δεν σημαίνει ότι θα φύγει. Ναι. Θα το αναλύσουμε αυτό μετά το διάλειμμα. Θα το αναλύσουμε μετά το διάλειμμα αυτό. 5:30. Τι ακριβώς συμβαίνει με τις συγκεκριμένες περιπτώσεις ποδοσφαιριστών. Και τώρα πάντως επίσημα δεν έχει αποχωρήσει κανένας. Και δεν θα γινόταν άλλωστε γιατί είναι και μέρες εορτών. Ακόμα και στον Άρη λίγο πιο χαλαρά κινήθηκαν όπως να είναι αυτές τις ημέρες. Αλλά από σήμερα όμως πάλι τα κεφάλια μπαίνουν μέσα
γιατί υπάρχει αρκετή δουλειά και αρκετά πράγματα που πρέπει να γίνουν και νομίζω ότι η επόμενη εβδομάδα θα είναι αυτή που θα αρχίσουν να έχουμε και χειροπιαστά πράγματα έτσι, για να σχολιάσουμε και να ασχοληθούμε. Δεν νομίζω ότι θα προκύψει κάτι μέχρι τη γύρα. Και η δικιά μου αίσθηση είναι τώρα, μακάρι να προκύψει. Αλλά επειδή είναι και μέρες τέτοιες, είναι λίγο χλωμό στα δικά μου μάτια. Το θέμα είναι να γίνουν και την άλλη εβδομάδα να υπάρξει κάτι, πάλι άμεσα θα είναι. Μην πάμε όμως, μην ξεφύγουμε παραπάνω. Πρέπει να έρθουν παίχτες έτοιμοι, θα έρθουν Τετάρτη και Κυριακή θα μπουν για να παίξουν και να καλύψουν τα κενά τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο ρόστερ της ομάδας. Και ο προσανατολισμός των ανθρώπων του Άρη και οι αναζητήσεις που γίνονται και έχουν γίνει, ένα από τα δεδομένα που υπάρχουν είναι και αυτό, ότι θέλει ο Άρης έτοιμους ποδοσφαιριστές. Θα τα πούμε όλα αυτά, θα τα αναλύσουμε. Εσύ που μας ακούς, μην ξεχνάς ότι μία αγορά στη Media Markt με την κάρτα του Club ισούται με μία συμμετοχή στην κλήρωση για να γίνεις εσύ ο σούπερ τυχερός που θα κερδίσει 35 δώρα συνολικής αξίας 10.000 ευρώ. Αν δεν είσαι ήδη μέλος στο Club, μπορείς να γίνεις εύκολα και δωρεάν σε ένα κατάστημα Media Markt ή στο mediamarkt.gr/club. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Θα τα πούμε λίγο παραπάνω σε σχέση με αυτούς που είναι να φύγουν και αν φεύγουν ή δεν φεύγουν και τι πρέπει να γίνει για να φύγουν και όλα τα υπόλοιπα. Πού ακριβώς ψάχνει ο Άρης παίχτη? Έχει βγει το όνομα του Γιατάρα. Του Γιατάρα, ο οποίος είναι διεθνής. Με τη Σιέρα Λεόνε. Είναι, όχι. Είναι διεθνής με τη Σιέρα Λεόνε. Η Σιέρα Λεόνε παίζει στο Κόπα Αφρικα. Γιατί αν παίζει στο Κόπα Αφρικα και πάω να πάρω ένα παίκτη, έχεις πρόβλημα, να δηλαδή μου λύσει το πρόβλημά μου το μεσοεπιθετικό και το σκοράρισμα και τον έχω ένα μήνα να λείπει στην Αφρική, δεν είμαι η Λίβερπουλ προφανώς για να έχω το Σαλάχ και το Μανέ και να τους αντικαθιστώ με τον όχι, Γουινέα. Τον Ελβετό, τον Γουινέα, Γουινέα, Γουινέα. Τον Ελβετό, τον Ελβετό. Το Σακίρι. Το Σακίρι. Ελβετός. Δεν έχω. Ντε Μέκ Ελβετός. Με τη Γουινέα είναι διεθνής. Ναι, όχι, ξέρω. Γουινέα. Μπράβο. Λοιπόν, Africa Cup of Nations είναι, μάλιστα. Κακό. 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 Εγώ πρέπει να το πω και αυτό. Ή μάλλον να το σκεφτώ. Θα το δούμε. Τι θα το δούμε, αν παίζει. Παίζει. Η Γουινέα. Καταρχήν, ποια Γουινέα είναι? Σκέτη Γουινέα. Εμείς τον πήραμε και όλες τον φέραμε και στην ομάδα. Λοιπόν, είναι πάντως μια πολύ καλή περίπτωση ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Και θα ήταν καλό για τον Άρη να καταφέρει να τον αποκτήσει. Τέλος πάντων, γενικότερα αυτό το οποίο πρέπει να γίνει είναι ένας προγραμματισμός, ή μάλλον όχι να γίνει, έπρεπε ήδη να υπάρχει αυτός ο προγραμματισμός, ώστε η ομάδα να ενισχυθεί. Τώρα θα επισπεύσει λίγο η κατραπακιά από τον Εργοτέλη την όλη διαδικασία και θα τους αναγκάσει και εντός εισαγωγικών να πάνε λίγο πιο γρήγορα. Γιατί νομίζω ότι είναι κάτι παραπάνω από αναγκαία η ενίσχυση της ομάδας άμεσα, ώστε στα πρώτα παιχνίδια να έχει αυτούς τους νέους ποδοσφαιριστές. Το Κόπα Αφρικα είναι από τις 15 Ιουνίου έως 13 Ιουλίου. Βλέπω εδώ πέρα. Το οποίο είναι προγραμματισμένο να δεξαχθεί από τις 15 Ιουνίου έως 13 Ιουλίου 19. Έχει κάτι προκριματικά μήπως τότε, που θα φύγουν τώρα το χειμώνα. Με το έλεγε ο Παπαδόπουλος το πρωί που είναι στοιχηματάκιας, ναι, ότι θα φύγουν ο Μανέ και ο Σαλάχ και δεν θα τους έχει η Λίβερπουλ για ένα διάστημα γιατί θα λείπουν για ένα μήνα. Είναι αποκριματικά προφανώς, ρε φίλε. Παθώ τώρα. Κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων, βγάλε ένα Αντώνη Σαριόγλου να μας πει ποτέ. Τώρα δεν έχουμε τώρα. Αντώνη Σαριόγλου, τώρα είναι στο Ουζμπεκιστάν. Ατάλια είναι τώρα. Πού είναι? Τώρα είναι στην Ατάλια για προετοιμασία ο Αντώνης. Τι κάνει εκεί? Προετοιμασία. Τι προετοιμάζει? Προετοιμάζει, ρε φίλε, την ομάδα. Τους Ουζμπέκους. Τους Ουζμπέκους. Ωραία, φίλε. Μια χαρά. Όλα καλά. Εμείς στα σπίτια μας ήμασταν, άλλοι δεν ήταν. Έτσι. Λοιπόν, μαζί μας είναι ο Mr. Gold, η κορυφαία πίτσα στη Θεσσαλονίκη. 62-85-86 τηλέφωνο παραγγελιών. Από γλυκιά με μερέντα μέχρι τη super special αλμυρή πίτσα έχει ο Mr. Gold. Και καλέστε τον για να φάτε πάρα 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 πολύ ωραία. Ποιοι άλλοι είναι μαζί μας? Ο κύριος Γιαννόπουλος είναι μαζί μας. Αν έχετε φορτηγάκι, όχι φορτηγάκι, φορτηγάρα, τότε ο Γιαννόπουλος είναι το μέρος για να κάνετε το σέρβι σας και να μην έχετε μετά ζητήματα, θέματα και προβλήματα. Αν πάντως έχετε, θα καλέσετε Νίκο στο
751-933. Μπράβο, Νίκο, το θυμάσαι απ' έξω. Και ανά πάσα ώρα και στιγμή έρχεται το κινητό συνεργείο και σε βάζει μπρος. Και μαζί μας, ποιος άλλος είναι μαζί μας, ρε φίλε? Mr. Gold. Το είπαμε αυτό. Alter Ego. Alter Ego, ρε φίλε. Ρεβεγιόν έρχεται, πάτε να ντυθείτε. Να πάτε να ντυθείτε. Να πάρετε πουκαμισάρες, παντελονάρες, παπουτσάρες. Πήρα παλτουδάρα. Πήρες! Από το Alter Ego. Και πόση έκπτωση alter έκανε? Alter Ego, Alter Ego. Θα σου πω στο διάλειμμα. Ένα 20% δικαιούμαι. Από την έκπτωση που κλείτωσες. Εντάξει. 3% θα πάρεις, φίλε. Πάμε στο break, Χριστογιώσεις, και επιστρέφουμε σε λίγο. Πάμε στο break, πάμε στο break. Πάμε λοιπόν να πούμε λίγο, να ξεκινήσουμε μάλλον από τα περί αποχωρήσεων. Είναι λίγο πολύ γνωστά τα ονόματα που έχουν κυκλοφορήσει. Και βέβαια, πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις εγώ σημειώνω ότι πρέπει να είσαι πάρα πολύ προσεκτικός. Αλλά όσο προσεκτικός και αν είσαι, και δεν μιλάω τώρα μόνο για τον Άρη, μιλάω γενικά για όλες τις ομάδες, όσο προσεκτικός και αν είσαι, πολλές φορές σε εκθέτουν οι ίδιες οι ομάδες. Δηλαδή, παράδειγμα, αυτό βλέπω να γίνεται στην περίπτωση του Μαύραη. Δηλαδή, ο Μαύρα είναι μια περίπτωση ποδοσφαιριστή που η ίδια η ΠΑΕΑΡΙΣ σημείωσε ότι τον ενημερώσαμε ότι είναι στους υποπαραχώρηση ποδοσφαιριστές, που δεν υπολογίζονται. Πείτε το όπως θέλετε εσείς, βάλτε όποια ωραία λέξη και αν θέλετε εσείς. Και μετά από δύο μέρες άρχισε τις δεύτερες σκέψεις. Οι δεύτερες σκέψεις προκύπτουν από πολλά πράγματα. Η δεύτερη σκέψη μπορεί να σου λέει: εγώ για να φύγω θέλω το σύνολο του συμβολαίου μου. Πληρώστε με 1,5 χρόνο. Ακόμα. Μπορεί η δεύτερη σκέψη να έχουν ξεκινήσει γιατί σου λέει ο Μαυρά: εγώ δεν φεύγω. Έχω συμβόλαιο, δεν θέλω να φύγω. Υπάρχει περίπτωση η δεύτερη σκέψη να είναι και αγωνιστικού χαρακτήρα, όντως, που δεν το πιστεύω, να έχουν πει ότι okay, θα πάμε λίγο πιο, θα δώσουμε μια ακόμα ευκαιρία, ή ψάξε να βρεις μέχρι το τέλος του μήνα μια ομάδα, ή μείνε μέχρι το καλοκαίρι και βλέπουμε, διάφορα τέτοια πράγματα. Πάντα, σε αυτές τις περιπτώσεις, εγώ θεωρώ ότι όταν ένα ποδοσφαιριστή τον έχεις υποπαραχώρηση ή έχει δημιουργηθεί το κλίμα που έχει δημιουργηθεί με το Μαυρά, πρέπει να φεύγει. Πρέπει να βρεις τον τρόπο λοιπόν για να φύγει. Όπως βρήκες τον τρόπο για να έρθει, πρέπει να βρεις και τον τρόπο για να φύγει. Τα δεύτερες σκέψεις και τα λοιπά με εκνευρίζουν. Και με εκνευρίζουν γιατί πάρα πολύ απλά τα έχω βιώσει αρκετές φορές όλα αυτά τα 22-23 χρόνια που ασκώ το επάγγελμα του δημοσιογράφου. Να φτάσουμε στο σημείο σε καμιά δεκαπενταριά μέρες να μας πούνε να ακούσω κανένα Διαμαντόπουλο ή κανένα Καρπίδη ή κανέναν οποιοδήποτε. Δεύτερη να ευκαιρία. Λέει όχι. Τι? Δεν ήταν στη μαύρη λίστα ο Μαυράη. Είπε η ΠΑΕΑΡΙΣ επίσημα ότι ο Μαυράη φεύγει. Όχι, επίσημα η ΠΑΕΑΡΙΣ δεν είπε ούτε για τον Μαυράη, ούτε για τον Βαλεριάνο, ούτε για τον Τζανακάκη, ούτε για τον Κολάσο, ούτε για τον Παυλίδη, ούτε για τον Ασλίδη. Για κανένα. Ούτε για τον Βίτορ, ούτε για τον Ιντζόγλου. Ούτε για κανέναν. Και ούτε πρόκειται να πει. Και ορθώς ποτέ μια ομάδα δεν θα μπορεί να βγει δημόσια και να πει δεν υπολογίζει το ποδοσφαιριστής. Απλά μετά για να καλυφθεί ένα πραγματικό γεγονός, λέμε κάτι άλλο. Πώς έγινε με τον Αμορόζο, που αυτός που μου το είπε για τον Αμορόζο και μου είπε βγες πες το ότι έρχεται ο Αμορόζο, μετά έλεγε οι αλήτες οι δημοσιογράφοι έβγαλαν το όνομα του Αμορόζο και ανέβηκε η τιμή του. Τέτοια εποχή κιόλας. Το Γενάρη ακριβώς. Ναι. Δεκέμβρης ήταν. Τηλέφωνο, Χρύσανθε, παίρνουμε τον Αμορόζο, βγες πες το να πουλήσουμε διαρκείας κτλ. Περνάει μια εβδομάδα. Όχι, εγώ δεν είπα τίποτα. Η ΠΑΕΑΡΙΣ δεν ξέρει τίποτα. Ανεβάσαν την τιμή του. Άντε εσύ μετά να αποδείξω δεν είσαι ελέφαντας. Ήμουν και στα κυβικά πιο πολύ από ότι τώρα. Αν και σε λίγο με αυτά που τρώμε 2-3 μέρες θα βάλω όσα έχω χάσει. Αλλά... ο Μαύραη λοιπόν είναι στους παίκτες που δεν υπολογίζονται. Από τη στιγμή που το είπατε κιόλας, δεν ξέρω τι έχει ακολουθήσει από εκεί και έπειτα, καλό θα ήταν να πάει το παιδί στην ευχή της Παναγιάς. Ίσο ό,τι πιστεύει τέλος πάντων αυτός. Και μια λεπτομέρεια για το Μαύραη, πολύ μικρή. Και να φέρετε, φυσικά δεν αρκεί μόνο να φύγει ο Μαύραη, ναι. Και να φέρετε έναν καλό ποδοσφαιριστή για το κέντρο της άμυνας. Και δεν χρειάζεται να είναι μεγάλο όνομα. Ένα καλό ποδοσφαιριστή. Αυτό του Μαυρά είναι μεγάλο. Είναι Μαυράη. Ναι. Ο καφές μου ήρθε. Χρήστο πλήρως τον καφέ μου και του Νίκου και θα στα δώσω εγώ. Μην φεύγεις, εκπομπή κάνουμε. Πού πας, ρε φίλε. Τι είναι αυτά τα καφενεία εδώ. Κάτσε κάτω, ρε αγόρι μου. Σηκώθηκε να φύγει, ρε φίλε. Να πληρώσω τον καφέ, Χρήστο. Είπα να τον πληρώσω εγώ.
Είναι να αφήνει τα ακουστικά να φύγει. Εκτός αν σου δίνει και τίποτα άλλο μαζί το. Φέρνει και τίποτα άλλο. Πρέπει να ξέρουμε. Ε? Είναι coffee shop γενικά, σαν αυτά που είναι η Λίζ τώρα. Μου δίνει χαρτάκι. Στο Άμστερνταμ. Ναι, ναι, ναι. Δεν κάνουμε τέτοια εμείς. Έλεγε για το Μαύρο. Και λέγαμε για το Μαύρο. Υπάρχει εδώ η υπηρεσία. Εγώ, αδελφέ μου, σηκώθηκα να ορμήξω, αλλά είσαι ωραίο. Χρήστος ποιος. Ένα όνομα, μια ιστορία. Α, εξαιρετικά. Θα και το μπισκοτάκι μου. Ναι, γιατί. Δεν τα θέλω. Έχω φάει 3 κιλά βάφλες αυτές τις μέρες. Δεν τρώω το μπισκοτάκι του καφέ. Λοιπόν, άρα. Και στην περίπτωση του. Και η λεπτομέρεια που πήγα να πω, όσο κοιτάζει τον καφέ. Του Μαυράη. Του Μαυράη. Είναι ο δικό μου, αλλά βλέπω ότι είσαι ένα ζεστό. Ναι. Είναι ότι την προηγούμενη εβδομάδα, πολύ μικρό, εντάξει, αλλά δεν το παρατήρησαν πολύ, είναι ότι ο Αλβανός Στόπερ, στο λογαριασμό του στο Instagram, τόσο καιρό έγραφε RSFC. Πλέον το έχει βγάλει κι αυτό. Στο μπορεί, καλό. Ναι, μπορεί να είναι μικρό σαν λεπτομέρεια, αλλά ισχύει. Στο και, καλό. Και επιβεβαιώνει ίσω και αυτό το οποίο λέμε, εντάξει. Ότι ήταν στη λίστα ήταν, όπως ήταν και αυτός, όπως είναι και άλλοι. Ναι. Και όταν έχει δημιουργηθεί, έχει δίκιο σε αυτό που λέει ο Χρήστος, όταν έχει δημιουργηθεί ένα αρνητικό κλίμα για ένα ποδοσφαιριστή και γίνεται ακόμη πιο αρνητικό όταν γίνεται γνωστό ότι είναι στη λίστα αυτή, δεις πώς μπορείς να τον κρατήσεις. Είναι ζήτημα. Πρέπει να βρεθεί ο τρόπος να λυθεί το συμβόλαιό του. Με μια αποζημίωση, με μια αποζημίωση. Τι να κάνουμε. Θα πάρεις ένα πιο φθηνό κεντρικό αμυντικό. Άμα δεν βγαίνουν τα κουκιά. Είναι ένα υψηλό συμβόλαιο. Όπως υψηλό συμβόλαιο. Είναι και του Κολάσου. Του Κολάσου είναι μια διαφορετική περίπτωση. Είναι μια περίπτωση ενός ποδοσφαιριστή ο οποίος παίζει δανεικός στον Άρη αυτή τη στιγμή και θα πρέπει να συνενέσει και η Μπόκα. Δεν είναι τόσο απλό δηλαδή το. Εκεί υπάρχει και άλλος παράγοντας. Το πράγμα. Θα δούμε πώς θα πάει η περίπτωση του Κολάσου. Νομίζω ότι και εκεί πρέπει να βρεθεί μια συνεννόηση. Και εγώ θα πω το εξής. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά πόσο δύσκολο είναι να φύγει ένας ποδοσφαιριστής. Ο κόσμος δεν έχει αντίληψη του πόσο δύσκολο είναι και για μένα είναι πιο δύσκολο να φύγει παίκτης παρά να έρθει. Εξαρτάται βέβαια. Ναι, ρε φίλε, εντάξει. Αν το συμβόλαιό του λύγει το καλοκαίρι είναι πιο εύκολο. Ναι, σίγουρα. Και υπάρχει τέτοια περίπτωση. Αν θέλει. Αν δεν θέλει, του Βαλεριάνου είναι αυτό. Ναι. Αν θέλει. Αν δεν θέλει ο ποδοσφαιριστής να φύγει, δεν υπάρχει κανένα τρόπο. Όλα τα λεφτά του συμβολέου του να του δίνει. Αν δεν θέλει να φύγει, δεν φεύγει. Και τα παραδείγματα δεν είναι μόνο γιατί λέμε για τον Άρη, ας πούμε, τα λεφτά και τα λοιπά. Α, και ο Πάκ ήθελε να διώξει το Λεβέκ. Αυτόν εδώ. Είδες να φεύγει. Και κάτι με την προσφυγή του δεν έχουμε μάθει ακόμα τι έχει γίνει. Το θυμήθηκα τώρα. Όπως η Λάρης, ας πούμε, που γίνεται ο κακός χαμός, απειλείται με αφαιρέσεις βαθμό γιατί δεν πληρώνει τον ποδοσφαιριστή και τον Αναστασιάδη. Οπότε ο Αναστασιάδης πρόπερση, πέρσι, πότε ήταν, ε? Και εμάς έχουμε, και εμείς είναι όλοι, έχουμε πάρει τα μισά του συμβόλου. Και την ίδια στιγμή στον Άρη έχουν πληρωθεί κανονικά όλα τους τα συμβόλαια. Εντάξει. Και το λέω αυτό για να μην μετατοπίζουμε το πρόβλημα. Το πρόβλημά μας λοιπόν στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν είναι οικονομικό. Θα πει κάποιος, κάτσε ρε Χρήστα, πώς δεν είναι οικονομικό. Αν ο Μαυράη θέλει 50 και ο Κολάσο 70 και ο Βαλεριάνος 20 και ο Τζανακάκης 30 και ο Νασλίδης 50 και ο ένας 10 και ο άλλος 20, είναι και οικονομικό στο σύνολό τους. Γιατί εκτός από τα 200-300 πόσα πρέπει να δώσει για να φύγουν, θα πρέπει να δώσει και άλλα 300-400-500 για να έρθουν. Άρα, αμέσως, θες ένα 700-800. Εύκολα. Εύκολα. Και την ίδια στιγμή, το καλοκαίρι, έλεγες θα φέρω το Μαυράη, αλλά έχω 20.000 κόσμο τη Λάρισα. Τώρα θα παίξει με τη Λαμία και θα είναι τα δημοσιογραφικά. Θα έχεις 5. Μια πεντάρα θα την έχεις, το πολύ. Καλά, εξαρτάται και αυτό. Γιατί ο κόσμος του Άρη έχει τη μούρλα του, την τρέλα του. Okay, ίσως και οι γιορτές περιμένω τους ηρεμήσουν όλους λίγο. Σχετικό είναι και το ηρεμία, ρε φίλε. Να σου πω κάτι. Το κρατάς μέσα σου. Εμείς, να σου πω κάτι, λέμε πάντα, πάρα πολλές φορές το έχω πει. Ότι αυτός που είναι αριανός δεν κοιτάει με ποιον παίζεις, σε τι κατάσταση βρίσκεσαι, πας στο γήπεδο. Αλλά θα σου πω το εξής. Εμείς, αν δεν ήταν η δουλειά μας, σε αυτό το μάτς θα πηγαίναμε. Όχι. Εγώ δεν θα πήγαινα. Και το λέω ειλικρινά. Εγώ θα πήγαινα. Εντάξει. Γιατί έχω μια μουρλάλη. Έχω πάει σε κάτι Άρης σε δόξα δράμας 03 και ήμασταν 153 άτομα. Και δεν είναι καλό το ξάπλωνα ότι δεν θα πήγαινα, αλλά. Ξάπλωνα στη θύρα 3, χωρίς καρεκλάκια φυσικά. Ξάπλωνα στην κυριολεξία. Κάτι Άρης Παναχαϊκή περίεργα. Κάτι. Αυτό με τη δόξα δράμας το θυμάμαι όμως. Ήταν άδειο, ρε φίλε. Ήταν 2,5 ώρα το μεσημέρι το παιχνίδι και ήταν άδειο το γήπεδο. Στο Βικελίδης έχουμε ζήσει και εμάς με 70 άτομα.
αλλά δεν θα πας. Όχι, δεν θες να πας. Γιατί έχεις ξενερώσει. Όταν λοιπόν θα υπάρχει αυτό και είναι δεδομένο, θα υπάρχει πολύ μεγάλη απώλεια όσον αφορά την παρουσία του κόσμου. Και με δεδομένο ότι ο Καρπής δεν είναι κανένας κρίσος. Έχει ανταποκριθεί περίφημα μέχρι στιγμής. Παιδιά, έχει βάλει πολλά λεφτά. Και όχι μόνο στο αγωνιστικό. Όσα λεφτά έτσι δεν έχει βάλει κανένας άλλος. Έχει βάλει πιο πολλά από τον Κοντομινά. Ρίσιο, αποδυτήρια, γραφεία στο δεύτερο όροφο. Okay. Όλα. Απ' την άλλη σου λέει ο άλλος, ωραία, ρε φίλε, τα βάλες. Τα πετάς τα λεφτά σου όμως. Τα πέταξε στον Ταυλαρίδη, τα πέταξε στον Τζιμπούρ. Αυτό το ότι έχεις βάλει αυτά τα λεφτά στον κόσμο, ξέρεις, δεν λέει κάτι. Ο κόσμος θέλει επιτυχίες. Ο κόσμος θέλει αυτό που γίνεται το καλοκαίρι. Ο ίδιος ο Καρυπίδης το καλοκαίρι, μετά το παιχνίδι με τη Λάρισα, βγαίνοντας, τον αποθέωναν. Προεδράρα, τι μεταγραφάρες έφερες. Έτσι είναι η μπάλα όμως. Έτσι εσείς, έτσι. Τώρα, εμάς, ναι, έτσι εσείς, έτσι και εγώ. Ναι, ναι, ναι. Έτσι και εμείς, πώς το έγραφε. Ναι, ναι. Τώρα όμως, έχει γυρίσει. Για να το ξαναγυρίσεις λοιπόν, πρέπει να κάνεις σωστές επιλογές. Θα πρέπει να κάνεις συνετές επιλογές. Και θα πρέπει επίσης τους Μαυράη, τους Κολάσο και όλους τους υπόλοιπους να πας και λίγο πιο επιθετικά με τους φίλους μάνατζερ τους. Γιατί αν θέλει να κάνει δουλίτσα ο μάνατζερ του Κολάσο με τον Άρη ή αν θέλει να κάνει δουλίτσα ο μάνατζερ του Μαυράη, θα σε βοηθήσει τώρα για να λύσει το συμβόλαιο. Και ο μάνατζερ του Κολάσο έχει άλλους δύο παίχτες στον Άρη. Αυτό λέω. Ναι. Αν θέλουν λοιπόν αυτοί να συνεχίσουν να κάνουν δουλίτσες και κάθε χρόνο να έχουν εξασφαλισμένα ένα-δυο συμβολεάκια των 150 και των 200.000 ευρώ, θα πρέπει αυτά τα συμβολεάκια για να τα αποκτήσεις να βοηθήσουν κιόλας. Όχι μόνο να τους βοηθάει ο Άρης. Γιατί αυτός που έχει τον Κολάσο και τον Μαρτίνες. Δεύτερη πατάτα μέχρι στιγμής. Μέχρι στιγμής. Την άλλη, ο Μαρτίνες ήταν διακαής πόδος του Καρυπίδη. Οκ. Okay. Γι' αυτό δεν γκρινιάζει και πολύ ο πρόεδρος για το συγκεκριμένο, γιατί το χρεώνεται αυτός. Απ' την άλλη όμως, και ο Μαρτίνες όταν ήρθε, και ο Μαυράη όταν ήρθε, και ο Κολάς όταν ήρθε, δεν υπήρχε κανένας από εμάς. Γιατί τώρα βλέπω αρκετούς που τους βρίζετε. Και το καλοκαίρι αποθεώνατε που έρχονταν αυτοί οι ποδοσφαιριστές. Οι ίδιοι άνθρωποι. Δεν συζητάω για το Σιώπη. Φέρε μας το Σιώπη και τίποτα άλλο και πάμε για πρωτάθλημα. Και τώρα ο κοντό τέτοιος που δεν μπορεί να... Τουλάχιστον φέτος, να το πούμε όλοι μας. Δεν είναι άμπαλος μόνο ο Καρυπίδης, μόνο ο Διαμαντόπουλος, μόνο ο Ερέρα. Γιατί αυτοί φέρναν τους παίκτες. Και όλοι εμείς, δεν υπήρξε κανένας να βγει και να πει «Μη παίρνεις το Μαυράη». Ποιος Κολάσο, δεν το συζητώ για Σιώπη, τώρα όλοι τους βρίζουμε. Από την άλλη όμως πλευρά, οι όλοι ούτε πληρώνουν, ούτε αποφασίζουν. Οι όλοι παρακολουθούν. Οι όλοι πληρώνουν το εισιτηριάκι τους για να δουν τον Άρη. Δεν έχουν ούτε την ευθύνη της επιλογής, ούτε στο κάτω-κάτω της γραφής θα πρέπει μια ομάδα, ένας πρόεδρος, ένας αθλητικός διευθυντής να εναρμονίζεται με τα θέλω του κόσμου. Και σας το έχω πει αυτό και άλλη φορά. Και μάλιστα σας το έχω πει σε σχέση με έναν άνθρωπο, ο οποίος εμένα προσωπικά πήγε να μου κάνει τεράστια ζημιά με συγκεκριμένα πράγματα. Αλλά τον Σκόρδα πιέζαμε όλοι, ανανέωσε το συμβόλαιο του Κόκε με κάθε μέσο και τρόπο. Ανανέωσε το συμβόλαιο του Νάτσο με κάθε μέσο και τρόπο. Πάρ το 800 συνεφορία στην κεφάλα. Δεν υπήρχε όμως κανένας εκείνη τη φορά να πει μην ανανεώνεις τον Κόκε. Όχι, φέρε 4 παίκτες των 200. Κόκε. Και φυσιολογικό είναι να μείνει ο Κόκε. Αλλά την διαπραγμάτευση και τώρα θα κληθεί να την κάνει ο άνθρωπος που αποφασίζει. Ποιος είναι αυτός, ο Διαμαντόπουλος έχει οριστεί από τον Καρυπίδη. Ποιος βάζει την υπογραφή, ο Καρυπίδης. Εσείς όλοι λοιπόν που αποφασίζετε και παίρνετε τις αποφάσεις δεν πρέπει να επηρεάζετε ούτε από μένα, ούτε από τον Νίκο, ούτε από κανέναν. Εμείς θα πούμε την άποψή μας. Ο κόσμος επίσης θα πει την άποψή του, θα βγάλει και την αγανάκτηση του δικαιολογημένα.
δεν πρέπει να κρυφτεί κανένας πίσω από το ότι ο κόσμος τον ήθελε ή τον έλεγε. Αλλά όπως ακριβώς πήρατε τα εύσημα γιατί φέρατε με 140 χιλιάρικα τον Ματέο Γκαρσία, την παιχτούρα αυτή, άσχετα αν περνάει ένα δεφορμάρισμα το παιδί, φυσιολογικό είναι για τα 22 του χρόνια. Όπως λοιπόν αποθεωθήκατε τότε, τώρα βρείτε τον τρόπο να φύγει ο Μαύραη. Βρείτε τον τρόπο να λύσει το συμβόλαιο ο Κολάσο. Βρείτε τον τρόπο να φέρετε καλούς ποδοσφαιριστές. Εσείς έχετε την ευθύνη. Ούτε οι δημοσιογράφοι την έχουν, μπορεί να είναι το μακρύ τους και το κοντό τους και κρίνονται καθημερινά, γιατί έχουν δημόσιο λόγο επώνυμο, ούτε όμως και ο κόσμος έχει την ευθύνη. Ο κόσμος θα λέει ό,τι θέλει. Θα αποθεώνει το Σιώπη, θα βρίζει το Σιώπη. Θα λέει φέρε πρόεδρε το Μαυράι, θα λέει διώξε πρόεδρε το Μαυράι. Αυτοί είναι οι κανόνες του παιχνιδιού. Μπορεί να είναι άδικοι σε μερικές περιπτώσεις, αλλά αυτοί είναι. Και δεν γίνεται να τους αλλάξουμε εμείς τώρα. Όταν λοιπόν έχεις κάνει τόσες πολλές δουλίτσες με τους, συγκεκριμένους μάνατζερ, τώρα να τους πιέσεις κιόλας να σε βοηθήσουν να λύσεις το συμβόλαιο. Γιατί αν είναι μόνο να κάνουμε ό,τι κάναμε στο παρελθόν, να έρχονται με καλούς όρους και να φεύγουν με κακούς όρους, το ξέρουμε να το κάνουμε και ο πιο άσχετος. Και ο πιο άσχετος ξέρει να το κάνει. Το θέμα είναι ο λόγος για τον οποίο πληρώνεσαι ή εσύ που αποφασίζεις να κάνεις σωστές επιλογές. Ο Μαύρα λοιπόν δεν κάνει. Είναι ξεκάθαρο ότι δεν κάνει. Το βλέπουμε όλοι ότι δεν κάνει. Το καταλαβαίνουμε όλοι ότι δεν κάνει. Όπως και ο Κολάσο. Ο Κολάσο, φίλε, είναι διαφορετική περίπτωση. Δεν είναι το ίδιο με το Μαυράι. Ό,τι και να μου λέτε, δεν είναι το ίδιο. Έχει ελαφρυντικά. Γιατί πρέπει να είμαστε δίκαιοι με τον Κολάσο. Δεν είναι το ίδιο, φίλε. Έχει ελαφρυντικά. Ούτε ο Κολάσο έχει την απόδοση του Μαυράι. Ναι, ο Κολάσο είναι μια απογοήτευση σε σχέση με αυτό που περιμέναμε. Σε σχέση με τον παίχτη που θα πάρουν. Ναι, δεν είναι όμως τόσο κακός όσο παρουσιάζεται. Δεν είναι για 250 χιλιάρικα. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό, ναι, το οποίο, ναι, σημειώνεις. Αν έκανε 100, θα έλεγες OK. 270 νομίζω. Τέλος πάντων. Σε 20 δεν θα κολλήσουμε. Αλλά για τα λεφτά που παίρνει και για τις προσδοκίες που δημιουργήθηκαν όταν ήρθε τον περασμένο Ιούλιο στη Θεσσαλονίκη, δεν έχει ανταποκριθεί. Με ελαφρυντικά αναφέρω και πάλι ο Κολάσο. Έχει τα ελαφρυντικά του συγκεκριμένου. Εντάξει. Άλλαξε Ήπειρο, από μέχρι ένα σημείο και μετά ήταν θέμα προσαρμογής. Έφυγε όμως από ένα σημείο αυτή η δικαιολογία. Ένα ακόμα δεδομένο είναι, το γράψαμε και χθες, ότι δεν έχει αγωνιστεί πολλές φορές στη φυσική του θέση. Και δεν τον βγαίνει και το σύστημα όπως παίζει ο Άρης. Η μόνη θέση που μπορεί να αγωνιστεί ο Κολάσο είναι αριστερό εξτρέμ. Και τον ίδιο, άμα ρωτήσετε, αυτό θα σας πει. Ο Κολάσο το καλοκαίρι στην Ολλανδία ήταν ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος βοηθούσε την ομάδα. Το λάθος, τώρα είμαστε μετά Χριστόν προφήτες. Αυτό το λάθος το οποίο έκανε η ομάδα είναι το εξής. Το Σεπτέμβριο ήρθε η ομάδα και έβαλε μέσα στον οργανισμό της, πρόσθεσε ανώμαλα ποδοσφαιριστές, όχι δεν πρόσθεσε δύο. Τρεις πρόσθεσε. Και ο Γκάμα είναι από αυτούς και ο Γιουνές είναι από αυτούς. Ο Γκάμα δεν προσθέθηκε τόσο ανώμαλα, νομίζω. Γιατί... Όταν όλη την προετοιμασία παίζει με τον Κολάσο εκεί, όπως λες, και τον πετάς έξω και βάζεις τον Γκάμα. Δικαιολογημένα. Είναι καλύτερος παίκτης στον Γκάμα. Αλλά εσύ πας και δουλεύεις με τον έναν. Και σου έρχεται ο άλλος. Βάσει εικόνας και πορείας, η ισορροπία του Άρη, χωρίς να θέλω να στοχοποιήσω στο συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, ο οποίος είναι και πολύ καλός κιόλας, οι συγκεκριμένοι δύο βασικά, έτσι, άρχισε να χάνεται λίγο η ισορροπία του Άρη όταν άρχισε να μπαίνουν ο Σιώπης και ο Μαύρη. Ναι, κυρίως ο Μαύρη. Γιατί με το Σιώπη, okay, έκανε. Δεν μπορεί να πει ότι έκανε μέχρι το μάτς με τον Παναθηναϊκό. Είναι καλό. Ο Σιώπης ήταν καλός. Ο Σιώπης έχει κάνει. Και τον Παναθηναϊκό. Έχει κάνει και με τον Παναθηναϊκό, έχει κάνει το λάθος με τον Παναθηναϊκό. Εντάξει. Και κάνει τα εγκλήματα μετά με τον Ατρόμητο και με τον Εργοτέλη. Δεν είναι κακός ο Σιώπης. Θα μου πει όμως τι καλός να είσαι όταν δεν μπορώ να, τον Εργοτέλη. Δεν μπορώ να κρίνω κανένα σε εκείνο το παιχνίδι, Χρήστα, γιατί δεν. Να του κρίνουμε όλου αρνητικά. Αυτό, αλλά γιατί είναι μια απλή κριτική. Εκτός την κοινή. Αλλά... την κοινή είναι ο μόνο παλεύει τελευταία. Okay. Γι' αυτό μου γράψαν το πρωί, θέλει να τον πάρει ο ΠΑΟΚ και θα μείνει ελεύθερος. Αυτό κυκλοφορούν τώρα, να ξέρεις. Θα μείνει ελεύθερος από τον Άρη να τον πάρει ο ΠΑΟΚ. Έχει... Αυτά λένε μεταξύ τους τα καφενεία ΠΑΟΚ. Την κοινή έχει διαιτές, παιδιά. Και εγώ αυτό είπα. Για 2 εκατομμύρια του είπαν όχι, θα τον αφήσουν. Άμα είναι ελεύθερος. Ναι, ναι, θα μείνει ελεύθερος, λέει. Και θα, κάνει. Θα μείνει ελεύθερος γιατί είναι απλήρωτος. Όχι. Πληρωμένος.
Αυτό τους είπαν, αυτό θα λένε. Περίμενε τώρα. Αυτό πρέπει να λένε τα παιδιά. Η ουσία είναι λοιπόν ότι έχετε μπροστά σας λίγες μέρες. Δεν θα φτάσουμε 15 του μηνός να τους περιμένουμε 25, να έρθουν 31, να παίξουν 32 Φλεβάρι. Μέχρι 15 πρέπει να είναι εδώ όλοι. 15 πρέπει να παίζει, φίλε, ο αριστερός μπακ. Πρέπει να παίζει. Πρέπει να παίζει το φορ. Ποιο θα έχει στόπερ στο αναπληρωματικό. Το Μαυράι. Πώς θα μπει αυτός να παίξει μέσα. Άντε, εξτρέμ, οκ. Θα βάλω το. Φορ θα βάλω το Γκίνες. Θες και εκεί. Δεν θες, φίλε. Θέλεις εναλλακτικές. Θες και εκεί. Δεξιμπακ. Έχεις τον Κωνσταντινίδη. Θα μείνεις με αυτόν. Κι άλλον θες. Αν φύγει ο Τζανακάης. Αν φύγει ο Τζανακάης, γιατί και αυτό είναι ένα δεδομένο. Αν. Γενικότερα λοιπόν, αυτό που θέλω να περάσω είναι ότι η ευθύνη είναι αυτών των ανθρώπων και θα πρέπει να έχουν κάνει τον προγραμματισμό τους. Θα πρέπει να έχουν κάνει αυτά τα οποία πρέπει να έχουν κάνει. Δεν θα τους πούμε εμείς τι να κάνουν. Ξέρουν πάρα πολύ καλά τι πρέπει να κάνουν για να αλλάξει επιτέλους η εικόνα της ομάδας. Και ο Άρης αρχής γενομένης, ποιο θα είναι το πρώτο παιχνίδι, τη Λαμία με την Ξάνθη, θα πρέπει να κάνει ένα σερί νικών, ώστε στο τέλος της σεζόν, αν μη τι άλλο, να έχει πετύχει το μίνιμουμ των φετινών του στόχων, που είναι η Ευρώπη. Να επιστρέψει δηλαδή στην Ευρώπη, και με όπλο αυτό, την επιστροφή δηλαδή στην Ευρώπη, να πορευτεί την επόμενη σεζόν. Ναι. Γιατί κακά τα ψέματα, μία ευρωπαϊκή έξοδος, ειδικά αν στο τέλος του καλοκαιριού συνοδευτεί με μια πρόκριση στους ομίλους του Europa League, αλλάζει σίγουρα και τη διάθεση και τα δεδομένα. Τα πάντα. Και όλοι μας μπορούμε να είμαστε πιο αισιόδοξοι για την επόμενη μέρα. Διαφορετικά... Μακάρι την επόμενη εβδομάδα να αρχίσουμε να έχουμε και αφήξεις, γιατί όχι. Αφού πρώτα ξεκαθαρίσουν και αποχωρήσεις. Θα μας πεις τώρα ποιοι μένουν τελικά. Ποιοι μένουν. Από αυτούς που ήταν στη λίστα. Όλοι. Για την ώρα ναι, όντως όλοι. Ποιος έφυγε. Κανένας δεν έχει φύγει. Ωραία. Και δεν είναι εύκολο να φύγουν. Δεν είναι καθόλου εύκολο να φύγουν. Γιατί κάποιοι από αυτούς δεν θέλουν και να φύγουν. Τώρα από εκεί και πέρα, ας μιλήσουν, ας κάνουν το ραντεβού αυτό και να πάει ο Διαμαντόπουλος στις τελικές κουβέντες πλέον. Με συγκεκριμένες προτάσεις για να τελειώνει η κατάσταση. Αλλά δεν μπορούμε να παίζουμε τις κουμπάρες πλέον. Δεν γίνεται στο ορίσιο να είναι τρεις υποδιωγμών, τέσσερις στη μαύρη λίστα, δύο που είναι να μείνουν και δύο να φύγουν και να πηγαίνουμε έτσι. Γιατί σκεφτείτε τώρα το Σάββατο που η ομάδα επιστρέφει στις προπονήσεις. Οι παίχτες τόσες μέρες βλέπουν αυτοί που είναι να φύγουν. Τα όνοματά τους ακούγονται σε ραδιόφωνα, γράφονται στα site και το Σάββατο θα πάνε για προπόνηση. Όλοι. Και είναι που δεν είναι καλή κατάσταση στα ποδητήρια γενικότερα της ομάδας, το κλίμα, θα υπάρχει πλέον και αυτό ως δεδομένο. Τέλος πάντων. Γι' αυτό λοιπόν, να βρουν τις λύσεις. Πάμε σιγά σιγά στο break. Έχουμε φτάσει στις 6 και επιστρέφουμε σε λίγο με τη δεύτερη ώρα της εκπομπής και τις δικές σας τηλεφωνικές γραμμές. Δεύτερη ώρα, Λαμπάου Τάρισον, Έρισον Λίμπερο 107,4. Επιστρέψαμε. Χρήστον Τσαλτίδη, Νίκο Παπαδόπουλο. Τι μήνυμα τα έχει. Χρήστο και ω τη ρύθμιση του ήχου. Ο 779 με το παρόν κλίμα αρνητισμού. Τρίπολη, Πανατολικό, Ξάνθη, Νιόνιο έχουν περισσότερε πιθανότητε για το τελευταίο ευρωπαϊκό εισιτήριο. Διοίκηση ομάδα κόσμο στη δουλειά του. ΠΑΕ και ΚΑΕ οφείλουν να πάρουν ψύχρεμε αποφάσει για άμεση βελτίωση του αγωνιστικού. Διαχείριση κρίση απαιτείται και από τον κόσμο μα, κυριαρχεί ο πανικό. Το να υπάρχει αρνητισμό και εγκρίνια για κινήσει που ακόμα δεν έχουν γίνει είναι αρρώστια. Μεγάλο σύλλογο κάνει διαχείριση κρίση συνολικά χρόνια καλά. Έχει δίκιο σε αυτό και πάντα οι ομάδε, να ξέρετε, φαίνονται στι δύσκολε καταστάσει και στι δύσκολε στιγμέ. Θέλετε ο πρόεδρο, θέλετε ο τεχνικό διευθυντή, ο προπονητή, οι παίχτε, ο κόσμο όλοι. Στα εύκολα, μην φοβάστε κανέναν. Στα δύσκολα είναι το θέμα. Εκεί αποδεικνύουν όλη την αξία του και τι μπορούν να καταφέρουν. Γι' αυτό και για μένα δίνουν εξετάσει όλοι πλέον. Από ήδη δίνουν και μέσα στο Γενάρη θα δώσουν φυσικά σε όλα τα επίπεδα. Από τον πρόεδρο μέχρι τον πιο νεαρό ποδοσφαιριστή τη ομάδα. Εντάξει. Και μπορεί να είναι και η κατάσταση έτσι όπως είναι, αλλά το να μην, δεν είναι λύση το να μην πάμε στο γήπεδο. Ναι, είμαστε ξενερωμένοι, οκ. Και εγώ είπα πριν ότι άμα δεν δούλευα, λοιπόν δεν θα πήγαινα στο γήπεδο. Αλλά και πάλι δεν είναι λύση, ρε παιδιά.
Γιατί δεν πάμε τώρα στο γήπεδο για τον. Καλά, θα πήγαινε σε αυτό το μάτς. Διαμαντόπουλο. Θα περνούσαν 2-3 αγωνιστικές και θα τρελνώσω και θα πήγαινε. Να πάμε. Εντάξει, ναι, οκ. Okay. Και στην επόμενη θα πήγαινα. Δεν πρέπει να περάσει τόσο καιρό. Αλλά και πάλι το να μην είμαστε στο γήπεδο δεν είναι λύση. Γιατί στο γήπεδο πάμε για την ομάδα. Το έχω πει πολλές φορές. Είναι η νοοτροπία που έχω στο εξωτερικό. Μην πάτε πολύ μακριά. Δείτε χθες. Η Σάντερλαντ παίζει στην τρίτη κατηγορία της Αγγλίας. Κάτι σημαίνει για την Αγγλία. 45.000 κόσμο είσαι. Άστο. Αυτοί αγαπούν. 70 εκατομμύρια ναι. κόσμο. Αυτοί είναι. Αγαπούν το ποδόσφαιρο. Τότε σύγκρινε την Αγγλία με την Ελλάδα. Δεν υπάρχει θέμα σύγκριση. Απλά το πάω περισσότερο σε αυτό. Ότι αυτοί αγαπούν το ποδόσφαιρο. Εκεί υπάρχει ποδόσφαιρο, ρε φίλε. Εδώ δεν υπάρχει ποδόσφαιρο. Εντάξει. Εδώ υπάρχει ΕΠΟ, ΕΠΣ, συμμορίες, καμένα αυτοκίνητα. Χρήσατε και αυτά να μην υπήρχαν. Ξυλοδαρμοί, διαιτητές ό,τι να είναι. Και αυτά να μην υπήρχαν είναι μέσω DNA του Έλληνα. Δεν βάζω μόνο το Έλληνα οπαδού να λειτουργεί η πλειοψηφία του με αυτόν τον τρόπο. Ο καθρέφτης του ελληνικού ποδοσφαίρου και του ελληνικού αθλητισμού είναι η ελληνική κοινωνία. Καλά. Η ανάποδα, μα θες βάλω το. Το ελληνικό ποδόσφαιρο είναι καθρέφτης ελληνικής κοινωνίας. Μια μικρογραφία που λέμε. Έτσι, γήπεδο, έτσι οδηγάμε, έτσι ζούμε. Ναι. Όπως έχουμε τα καλά μας, έχουμε και τα αρνητικά μας. Όπως τα ελληνικά γήπεδα είναι τα καλύτερα όσον αφορά την κερκίδα τους και το πάθος και την τρέλα που βγάζει ο κόσμος, έτσι είναι και τα χειρότερα στα αρνητικά. Αυτό είναι η κατάσταση. Τώρα δεν αλλάζει. Ούτε Αγγλία πρόκειται να γίνει, ούτε στοιχείο στην Ιταλία. Τουλάχιστον σε αυτό το σημείο δεν έχουμε φτάσει, ρε φίλε. Δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Εκείνοι το έχουν πάει αλλού. Ναι, μα αυτό σου λέω. Ότι αυτό είναι το ελληνικό ποδόσφαιρο. Τι να κάνουμε τώρα. Καλά, ναι. Και ο Άρης πρέπει να εναρμονιστεί σε αυτό. Εδώ άλλο μην το ξεχνάμε. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε αυτό το σημείο. Εντάξει, δεν έχουμε τέτοια περιστατικά. Αλλά εδώ άλλο μπήκε με τόπλο. Με στο γήπεδο. Αλλά το πνίξαμε. Και μετά προσπαθήσαμε να περάσουμε ότι η ΑΕΚ δυσφημεί με αυτά που γίνανε με τον Άγιαξ το ποδόσφαιρο. Που και η ΑΕΚ τον δυσφημεί. Αλλά και εδώ πέρα το δυσφημεί με το ελληνικό ποδόσφαιρο. Τέλος πάντων. Πάμε στις γραμμές 2-31-0-27 και 3 οκτάρια ανοιχτές μέχρι και τις 7 που θα πάμε παρέα. Για να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Αν έχετε εκεί αν έχετε χωνέψει από το Χριστουγεννιάτικο τραπέζι και αυτό τη δεύτερη μέρα. Λοιπόν, να τα πούμε όλα αυτά παρέα και για το ποδόσφαιρο και για το μπάσκετ που έχει αγωνιστική δράση και θα μας απασχολήσει. Αυτή την εβδομάδα που φτάνει στο τέλος. Πότε, ρε φίλε. Σαν να είναι Δευτέρα, νιώθω. Αλλά είναι Πέμπτη. Πάμε στον πρώτο φίλο. Καλησπέρα. Και χρόνια πολλά. Καλησπέρα και χρόνια πολλά. Το όνομά σας. Ο Αλέξανδρος. Γεια σου, Αλέξανδρε. Το όνομά σας, μ' άρεσε. Άλεξ, μ' άρεσε, έτσι όπως το είπε. Εντάξει, γιατί. Τι είμαστε. Όχι, δεν έχω καλή μνήμη. Το πληθυντικό. Με παρεξήγησε. Το όνομά μου, πώς, για εδώ έχουμε μια επισημότητα. Τι είμαστε, φίλε, είμαστε δελασάλ. Μου άρεσε πολύ η προσέγγιση του Χρυσάνθου για το θέμα της επιθετικής στάσης μας απέναντι στους μάνατζερ. Γιατί στην παρούσα φάση το πόσο πετυχημένη θα είναι η δουλειά του αθλητικού διευθυντή και του Καρυπίδη και όλα αυτά θα είναι το πόσο εύκολα μπορείς να απεμπλακείς και όχι κοστοβόρα από τα συμβόλαια που δεν θες πια στην ομάδα. Έτσι. Είναι δύσκολο όμως ταυτόχρονα. Δεν είναι δηλαδή μια δουλειά. Είναι πολύ παραγωγικό το θέμα. Τώρα με το Μαυράι είναι δύσκολο να τον κρατήσεις για τέταρτο αμυντικό. Αλλά βλέποντας ότι ο Σόουζα θα αργήσει να έρθει, ότι ο Βέλεθ κάθε τρία μάτς πιάνει το πόδι του, είναι και ένα ρίσκο. Δεν ξέρω. Ειδικά με το Μαυράι δεν ξέρω. Αν τώρα είναι εκτός κλίματος εντελώς ή ο έβγαλε και το Άρης Ευσύ από το λογαριασμό του και αυτά, εντάξει, δεν θες και έναν άνθρωπο στην προπόνηση που δεν συμμετέχει. Αυτό που λίγο με προβλημάτισε είναι η προσέγγιση που έκανες αμέσως μετά τον Εργοτέλη. Καταρχάς θα πω, δεν καταλαβαίνω ο Παντελίδης πώς το είδε το μάτς. Εγώ, αν θυμάστε, εκείνη την εβδομάδα είχα πει ότι ο Άρης θέλει δυο ισοπαλίες με Εργοτέλη και Ξάνθη. Ναι. Και εσύ θύμωσες και μου είπες, α, πάρει διπλό στον Εργοτέλη. Και καλά έκανες δηλαδή. Αλλά αν κάτσεις να δεις το Εργοτέλης ΠΑΟΚ, ας πούμε, και δεις πώς έβγαινε ο Εργοτέλης στην αντεπίδεση. Ο Εργοτέλης, ο οποίος σημειωτέων, είχε χάσει τρεις μέρες πριν από εμάς από τον Αιγινιακό. Ναι. 1-0. Ξέροντας λοιπόν ότι ο Άρης δεν πατάει καλά και ότι ένας ενδεχόμενος αποκλεισμός θα είναι φοβερά αρνητικό όπως και είναι, είναι μια βόμβα μες στη χρονιά, κράτα λίγο την ομάδα πίσω, ρε παιδί μου. Κάποια στιγμή θα λυγίσει ο Εργοτέλης, θα το φάει τον γκολ. Γιατί τους ανεβάζουν τόσο ψηλά τους παίκτες? Είναι αυτό που έλεγα την προηγούμενη Παρασκευή, ότι στο δεύτερο ημίχρονο ο Παντελίδης βιάστηκε πολύ να ανεβάσει την ομάδα. Γιατί την ανεβάζει την ομάδα, αφού δεν μπορεί την αντεπίδεση από έναν γρήγορο αντίπαλο? Γιατί ο Δελιζής με τον Μαυράι δεν μπορούν να παίξουν μαζί. Και λέω ότι δεν μπορούν να παίξουν μαζί, γιατί δεν τους αρέσει να παίζουν και μαζί, για να μην πω τίποτα άλλο. Ένας λόγος παραπάνω. Κράτα τους πίσω. Θα ανέβει το ένα μπακ. Κράτα το άλλο μπακ και τα δύο στόπερ πίσω. Βιάστηκε. Για ποιο λόγο? Γιατί ήσουν γκαντέμις και έφαγες τον γκολ στην πρώτη φάση που κάνανε. 100 φορές. Στο πρώτο ημίχρονο είναι ένα μάτς άχαρο που δεν απειλείσαι όμως. Είναι ένα άχαρο. Δεν έχει κάνει φάση. Γιατί απειλήθηκες όλο το μάτς?
Ο Εργοτέλης έχει 4 σουτ. Τα 2 στο πρώτο γκολ και τα άλλα 2 γκολ. Τα γκολ τα βάζει χωρίς αντίπαλο. Ναι, αλλά είναι αυτό που λέει ο Αλέξανδρος και έχει δίκιο, γιατί έχοντας κάνει το σκάουτινγκ του Εργοτέλη, ξέρεις ότι του αρέσει να χτυπάει στον ανοιχτό χώρο. Να πίσω την ομάδα, να βγάλουμε ένα γκρινιάρικο 1-1, αλλά να κάνουμε Χριστούγεννα. Αυτό. Και αυτό που ο Χρήστα δεν λέω προβλημάτισε σε σένα. Είναι ότι έσπευσες να πεις ότι που σαν πρόβλεψη δεν είναι λάθος, ότι ο Παντελίδης είναι καμένος. Ξέρεις τι, δεν μπορούμε να το πούμε αυτό. Είναι ένας άνθρωπος που είναι ένα μήνα στην ομάδα, δεν του βγαίνουν τα μάτια, το Άρης Πανετολικός του αναποδογύρισε εντελώς πάνω στο κεφάλι του. Και θα ήταν μεγαλύτερο λάθος να τον διώξεις από το να τον κρατήσεις, έτσι δεν είναι. Ναι. Δηλαδή να πει ο Καρυπής, φύγε ρε Παντελίδη, θα πάρω ένα προπονητής. Παραπάει το πράγμα, παραγίνεται αναλώσιμη η έννοια του προπονητή. Δηλαδή, τι να σου πω. Έχει χάσει κάτι ο Παντελίδης. Μήπως δηλαδή ο Χρύσανδος, και είναι εδώ για να μας απαντήσει κιόλας, το πήγε περισσότερο και σε σχέση με τον Ερέρα, δηλαδή να είμαστε δίκαιοι, ας πούμε. Όχι, ναι, δεν με νοιάζει. Δεν με νοιάζει τι έγινε με τον Ερέρα. Ναι. Εγώ σε αντίθεση με όσους κάνουν κολοτούμπα αυτή τη στιγμή και λένε «Α, δεν έπρεπε να φύγει ο Ερέρα», εμένω στο ότι ο Ερέρα, τον άλλαξες για να κάνεις κάτι καλύτερο. Μπράβο, αν η επόμενη επιλογή σου είναι λάθος, δεν σημαίνει ότι ήταν σωστός ο Ερέρα. Πρέπει να βιαστούμε να μέχρι στιγμής είναι. Ναι, αλλά αν φύγει να... Δεν ξέρω, να φύγει να έρθει τι. Ξέρουμε ότι ο Παντελίδης, παράδειγμα, πηγαίνει στην προπόνηση και οι παίκτες δεν τον ακούνε ή δεν τον γουστάρουν. Όχι, όχι, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Εσείς μπορείτε να το ξέρετε αυτό, εγώ δεν το ξέρω. Όχι, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Άρα, ένας προπονητής που έχει δείξει συγκεκριμένα πράγματα στο Ηρακλή, συγκεκριμένα στην Τρίπολη και θέλει να τα δείξει και στον Άρη. Μακάρι να το γυρίσει. Αυτό που δεν έχει κάνει. Η τελευταία του ευκαιρία πάντως είναι τώρα. Αυτό που δεν έχει, αυτό που δεν έχει κάνει ο Παντελίδης κατά με είναι. Γιατί λέμε, ας πούμε, είχε χάσει τα αποδυτήρια. Και ήταν μια πραγματικότητα. Για μένα ο Παντελίδης δεν τα έχει κερδίσει ακόμα. Okay, δεν σου λέω ότι είναι μαλωμένος με τους ποδοσφαιριστές και ότι δεν τον πάνε, αλλά δεν τα έχει κερδίσει. Και πλέον έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα και μετά τα τελευταία αποτελέσματα, εγώ νιώθω ότι ο Παντελίδης πλέον παίζει σε κάθε μάτς με την πλάτη στον τοίχο. Ο Ερέρα, ό,τι και να γινόταν, είχε το σεβασμό των ξένων. Αν όχι και των Ελλήνων. Επειδή τα μούτρα του είναι αντιτουριστικά. Ο Παντελίδης όμως, θα σου πω τι έκανε. Θα σου πω που το έχασε. Στην αλλαγή του Μαυράη με το Δελιζήσι στον Ατρόμητο. Και στο επόμενο παιχνίδι, στην αλλαγή του Μαυράη με το Δελιζήσι, με τον Πανετολικό. Τι έκανε και στις δύο περιπτώσεις. Δηλαδή, άκουσε κάτι διαφορετικό από αυτό που έπρεπε να κάνει. Δεν το ξέρουμε αυτό. Λέμε ότι... Πώς δεν το ξέρουμε. Επειδή φώναζε ο κόσμος γιατί έβαλε στο Μαυράη, έβαλε το Δελιζήσι. Ναι, αλλά το Μαυράη τον έβαλε από μόνος του. Τον έβαλε αδειάζοντας εκείνη τη στιγμή τον καλύτερο αμυντικό, ο οποίος από εκείνο το σημείο και έπειτα έχει γίνει ο χειρότερος αμυντικός. Εντάξει όμως, η παίκτες είναι τέτοιου διαμετρήματος, δηλαδή που δεν μπορείς να πεις ότι αδικαιολόγητα είπε να βάλει το Μαυράη. Άλεξ, γι' αυτό όμως υπάρχει ο προπονητής, ο τεχνικός διευθυντής, για να προβλέπουν αυτό που εμείς διαπιστώνουμε μετά. Εντάξει, και έτσι να είναι όμως δεν μπορεί να... Οι παίκτες να πούνε, εγώ δεν παίζω γιατί ξενέρωσα, γιατί τον βλέπω ότι κάνει χαρτιές αλλαγές. Εγώ δεν είπα ότι το κάνουν επίτηδες. Εντάξει, εντάξει. Εγώ δεν λέω το κάνουν επίτηδες. Εγώ όμως λέω ότι οι ποδοσφαιριστές που έχουμε αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι σε αυτά τα παιχνίδια λύγησαν. Και ο Σιώπης και ο Δελιζήσης και ο Μαυράη και ο ένας και ο άλλος. Αλήθεια είναι αυτό. Και επίσης ποδοσφαιριστές που τράβηξαν όλο το κουπί μέχρι πριν ένα μήνα, όπως ο Ματέο, περνάνε περίοδο ντεφορμαρίσματος. Δεν το κάνουν επίτηδες και είναι φυσιολογικό για τον Ματέο τον 22, που είναι 22 χρονών. Είναι. Για όσους λένε, γιατί λέτε για τον Ματέο ότι πατάει την μπάλα και πέφτει. Γιατί πατάει την μπάλα και πέφτει. Τι να πούμε. Ο κόσμος περιμένει, ο κόσμος του Άρη και γενικά, αλλά και του Άρη ειδικά, περιμένουμε πολύ τον Άγιο Βασίλη. Μια γκρίνια και μια... Δηλαδή δεν μας αρκεί ο προβληματισμός. Πρέπει να αρχίσουμε τους πόντους. Να σου πω για κάτι ακόμα. Εμένα με εκνευρίζει αυτό το να μην λες για τον Ματέο Γκαρσία. Γιατί δεν ήταν κακός. Όπως τον αποθέωσα δηλαδή και στην προετοιμασία και στα επίσημα παιχνίδια, δεν πρέπει να πω ότι είναι κακός. Μην το λέτε, λέει, θα φύγει το καλοκαίρι και θα φταίτε εσείς. Δηλαδή πρόσεχε, να είναι κακός, αλλά εγώ να λέω ότι είναι καλός. Όχι, και ίσα να σου πω και κάτι. Μακάρι βέβαια ο Άρης να κέρδιζε όλα αυτά τα μάτς, αλλά εμένα δεν με πειράζει που είναι κακός ο Ματέο, γιατί αυτό είναι το φυσιολογικό και αυτή η παράνοια που μας είχε πιάσει, καλά κάνουμε και να πάθουμε και να μην είναι τόσο καλός. Και πιστεύω εγώ ότι το παιδί θα επιστρέψει και θα έχει το καλό του πρόσωπο. Γιατί του χρειαζόταν. Ο Ματέο, το είχε γράψει ο Νίκος σε ένα άρθρο του. Ο Ματέο έπαιζε κάθε χρόνο 14-15 παιχνίδια, από τα οποία έπαιζε 50-60 λεπτά. Και ήρθε εδώ και τον βάλαμε και έχει παίξει 20-90 λεπτά. Έχει ξεπεράσει όλες του τη σεζόν πλην τη περσινή που και αυτή δεν την ξεπεράσει βάσει των αριθμών που έχει. Και είναι 22. Δεν είναι 32. Ο Μπρούνο Γκάμα, πρόσεξε, που δεν ήταν όσο καλός ήταν ο Ματέο
σε ορισμένα παιχνίδια, αλλά είναι σταθερός. Γιατί? Γιατί κοντρολάρει το σώμα του. Εντάξει. Γιατί κοντρολάρει τις ανάσεις του. Γιατί είναι 32. Πάντως αν κερδίζαμε τον Πανατολικό, σκεφτείτε τώρα πώς θα είναι η βαθμολογία. Και, δηλαδή είναι πολύ συγκεκριμένα. Εντάξει. Για μένα εξακολουθούμε να μην είμαστε φαβοροί και έτσι πρέπει να προσεγγίσουμε από εδώ και πέρα όλα τα μάτς. Δεν είμαστε φαβοροί, ρε παιδιά. Λυπάμαι. Στο πρωτάθλημα φέτος έχεις πάρει το 50%, δεν είμαι υπερβολικός, από ό,τι άξιζες να πάρεις. Έτσι είναι, έτσι είναι. Από ό,τι άξιζες, όχι μπορούσες, από ό,τι άξιζες. Δεν ξέρω αν θα τους βρούμε αυτούς τους βαθμούς. Δύσκολα θα τους βρεις. Μας έκοψε τα πόδια. Εγώ βλέπω, Άλεξ, ένα πρόγραμμα μέχρι το παιχνίδι με τον Πανιώνα στο Βικελίδης, που είναι πολύ στα μέτρα του Άρη, πριν τα ντέρμπι. Έχει ρε Σινίκο πολλά εκτός έδρας. Και εκεί μπορεί να κάνει τη ρελάνς. Καλύτερα, φίλε. Έχεις δύο δύσκολα παιχνίδια. Με τη Λάρισα και το Λεβαδιακό. Μακάρι, δεν πατάμε καλά στα εκτός έδρας. Πρέπει την ομάδα να την προστατεύσει. Μην την ανεβάζει ψηλά. Δεν χρειάζονται αυτά τα. Τα πειράματα. Κράτα τους πίσω σε τελικά. Δεν πειράζει. Ας τους μπροστινούς να κάνουν τη δουλειά. Ας πάρουμε 0-0. Κατηγορούσαμε τον Ερέρα για αυτό το πράγμα. Πολλές φορές. Ότι δεν ήταν ρεαλιστής. Ας τον Ερέρα. Ερέρα έφυγε. Το έκανε και ο Παντελίδης τώρα. Ήταν μια σωστή επιλογή που έφυγε. Ήταν, εννοείται. Απλά δεν έκανες μέχρι στιγμή σωστή επιλογή στον επόμενο. Μακάρι να το αλλάξει. Δεν θέλω να προτρέχουμε. Στα χαρτιά δεν είναι κακή επιλογή ο Παντελίδης. Ναι, στα χαρτιά δεν είναι. Συμφωνώ. Στην πράξη μέχρι στιγμής. Θα δούμε. Να είσαι καλά. Άντε, για. Να είσαι καλά. Και το κακή βάσει αποτελεσμάτων, έτσι. Ναι. Γιατί αν ο άνθρωπος τώρα πάει και κάνει τρεις νίκες συνεχόμενες, θα το γυρίσουμε πάλι. Παντελής έχει μια νίκη σε 5 μάτς. Επόμενος. Καλησπέρα. Χαίρετε. Χρόνια πολλά και στους δύο. Χρόνια πολλά και πολλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Είχαμε ευχηθεί να είμαστε γεροί του χρόνου τέτοια μέρα να τα πούμε και είμαστε γεροί. Να ευχηθούμε το ίδιο και για την επόμενη χρονιά. Έτσι. Και να είμαστε όλοι εδώ. Θα γίνω λίγο extreme. Ναι. Πολύ ωραία συζήτηση με τον Αλέξανδρο. Θέλω να πω κάτι άλλο. Ναι. Θέλω να πω κάτι άλλο, το οποίο πραγματικά θα καταλάβετε την extreme. Νίκο Παπαδόπουλε, έγινε το derby στην Αγγλία και δεν μπορείς να φανταστείς τι θέλω να σου πω. Στο 15ο λεπτό εκτελεί ένα στημένο φάουλ, κάπου εκεί είναι, η Manchester United. Τι θυμάστε τη φάση, σε παρακαλώ, το έχεις δει. Το Liverpool United. Ναι. Το γκολ που μπαίνει και ακυρώνεται ο Λουκάκου Σάι. Δεν το θυμάμαι, όχι. Δεν θυμάστε. Τι να θυμάται. Μετά το τρίμπαλο τα χάσε. Δεν θυμάμαι. Όχι. Κανένα σας τελικά δεν κατάλαβε τι θέλω να πω. Εγώ δεν το είδα καν. Εγώ είδα το δεύτερο ημίχρονο. Κι εγώ. Αλλά δεν... Βάλτε στο πρώτο ημίχρονο, είναι κάπου εκεί στο 15. Είναι στη γραμμή πάνω της μεγάλης περιοχής η αμυνόμενη ομάδα και η επιτιθέμενη. Ναι. Και τελεί στημένο ο παίκτης της Μανιού. Και η μπάλα έρχεται κάπου στο σημείο του πέναλτι. Κάνει κίνηση πριν ακόμα εκτελεστεί το φάουλ ο κύριος Λουκάκου και είναι κάπου στο σημείο του πέναλτι. Ναι. Είναι offside. Συνεχίζει, κάνει κίνηση στην μπάλα ενώ είναι offside, σηκώνει το πόδι του. Δεν βρίσκει την μπάλα και επειδή έχει καταλάβει ότι είναι offside, τραβάει λιγάκι το πόδι του και η μπάλα μπαίνει στα δίχτυα. Ναι. Ο διαιτητής, ο Λάιτσον δηλαδή, ακυρώνει τον γκολ σαν offside. Ναι. Ναι. Ένας μύθος στην πόλη, επειδή μας ακούνε ο παδί της άλλης ομάδος, ένας μύθος στην πόλη, πολύ ωραία επικοινωνιακά, μας έλεγε ότι τον γκολ ήταν κανονικό. Όταν ο πρόεδρος κατέβηκε με τον πιστόλι. Α, είναι η ίδια φάση εννοείς, τέτοιο. Α, δεν την έχουμε δει, γι' αυτό σου λέω. Ναι. Μα ακριβώς η ίδια φάση. Ένας γραφικός το παρατήρησε, εκεί που το βλέπαμε, το είπα σε 2-3 φίλους μου, ο παδούς του δικεφάλου, με ανοιχτό το στόμα με παρακολουθούσαν. Φυσικά δεν μπορούν να απαντήσουν, ναι, γιατί η φάση είναι ολόιδια. Αλλά βλέπεις τι ωραία περνάει στην πόλη. Ότι δεν ήταν offside, ενώ ήταν offside. Τώρα θα μου πεις γιατί έδειξε ο διαιτητής ο Έλληνας γκολ. Λάθος. Γιατί πήγε προς τη σέντρα ο Λάιτσμαν. Εκείνο λάθος. Γιατί είναι εμφανέστατο offside. Αλλά έτσι φτιάχνονται ορισμένα πράγματα. Extreme για την ώρα. Ναι. Αυτό που λέω έτσι δεν είναι. Ναι, ναι. Βάλτε το να το δείτε και θέλω λιγάκι να το σχολιάσετε. Γιατί έχει να κάνει σχέση με όλο αυτό το κλίμα που καλλιεργείται. Με όλο αυτό που αντιμετωπίζουμε και βλέπουμε. Και που παρένθεση, είναι κρίμα με 7 στους 10 οπαδούς της αντιπάλους ομάδος να μην μπορούμε να συνεννοηθούμε. Δεν το αξίζει η ομάδα τους νομίζω. Με 7 στους 10 δεν μπορώ να συνεννοηθώ. Πριν από λίγο είχα μια συζήτηση με κάποιον συνομήλικό μου, πολύ σοβαρά,
και έχω απογοητευτεί για ακόμη μία φορά. Extreme, το ξέρω. Μες. Θα ήθελα να δείτε τη φάση και να τη σχολιάσετε. Okay. Όσο για τα υπόλοιπα, ναι. Όσο για τα υπόλοιπα τα δικά μας, είτε στα χέρια είτε στα πόδια, ο Θεός να βάλει το χέρι του. Γεια σας, θα πούμε. Να είσαι καλά. Να είστε καλά, κύριε Θανάση. Next. Επόμενος. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Μέθε επόμενος. Μέθε επόμενος. Γεια σας. Όχι. Τους κατέστρεψε όλους τους δύο. Δεν πειράζει, 6.30 φτάσαμε. Να πάμε στο διάλειμμα. Θα πας. Να πάμε στο break. Παρέα με Mr. Gold. Παρέα Mr. Gold, κορυφαία πίτσα. 62-85-86. Ωραίος. Παραγγείλω μια μερέντα τώρα γιατί φτάνει τόσο κρέας όπως είπες. Πάμε μια γλυκιά. Έτσι. Θέλει, το κατραβάει λίγο το γλυκό του. Δεν έχω παίξει μπάσκετ 4 μέρες. Έχει διακοπή. Έχει διακοπή όντως. Λοιπόν. Και Γιαννόπουλος. Γιαννόπουλος σερβις για φορτηγό. 2-3-10-7-5-1-9-33-24 ώρες 24 ώρο. Και τρία καταστήματα. Alter Ego, κυρίες και κύριοι. Έτσι, bro. Με σούπερ σακάκια για τα. 25 Μαρτίου 12 στην Ευκαρπία. Ναι. Πασαλίδη 85 στην Καλαμαριά. Ναι. Παύλου Μελά 36 στο κέντρο της πόλης. Μπράβο, Νίκο. 3W.alterEgoFashion.gr. Πώς? 3W.alterEgoFashion.gr. Μπαίνει. 3W δεν μπαίνει. Κάποιο μπορεί να μην ξέρει, φίλε. Κάποιο μπορεί να είναι 60 χρόνια και να λέει τι πρέπει να πατήσω πρώτα. Alterego.gr. Alterego.gr. Έτσι. Έτσι. Break. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε με το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής All About Harrison Air στον Λίμπερ 107,4. Ανοιχτές παραμένουν τηλεφωνικές γραμμές 231-0-287 και 38 για κανένα δεκάλεπτο ακόμα που θα τα λέμε. Έχω ξεκινήσει ωραία κουβέντα, είναι η αλήθεια. Από πριν με τον Αλέξανδρο και τον Θανάση. Για κανένα δεκάλεπτο ακόμα θα τα λέμε εδώ παρέα. Περιμένοντας και εμείς και εσείς φυσικά όλοι τις εξελίξεις του ποδοσφαιρικού Άρη και όσα θα μας φέρουν οι επόμενες μέρες. Νομίζω ότι την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε να πούμε πολλά περισσότερα, που θα έχουμε και το νέο έτος. Θέλω να πιστεύω ότι θα έχουμε πολλά και πρέπει να έχουμε πολλά, γιατί τα χρονικά περιθώρια είναι ήδη στενά. Πρέπει ο Άρης να κάνει άμεσα κινήσεις. Παίχτες που θα έρθουν έτοιμοι για να μπουν και να παίξουν μέσα σε μια εβδομάδα το πολύ, και όχι να τους περιμένεις 2 και 3 εβδομάδες για να προσαρμοστούν. Τέτοιους παίχτες έχει ανάγκη ο Άρης αυτή τη στιγμή. Τέτοιους παίχτες ψάχνει, τέτοιους παίχτες έχει εντοπίσει και με κάποιους μάλιστα βρίσκεται και σε επαφές εν όψη της επανέναρξης του πρωταθλήματος περίπου στα μέσα του Γενάρη, περιμένοντας φυσικά και τις οριστικές αποφάσεις από το Διοικητικό Συμβούλιο της Λίγκας. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χρόνια πολλά. Ό,τι επιθυμείτε εσείς και η οικογένειά σας. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, σταμάτησε με. Γεια σου, Σταμάτη. Η μέρα που έφυγε ο Ερέρα είπα ότι ήταν έγκλημα. Ναι. Αλλά είπα και κάτι άλλο και γέλασε ο Χρήστατος. Υπάρχει ένας Γκαντέβης. Αν αφαιρέσουμε 6 ή 7 λεπτά από 7 παιχνίδια, θα είχαμε άλλους 20 βαθμούς. Εύκολα. Το έχει σκεφτεί αυτό? Με τον Παναθηναϊκό είναι αυτό που είπε ο Χρήστατος, ότι έχουμε τους μισθούς βαθμούς από ό,τι έχουμε, που δεν είναι μισή, θα μπορούσαμε να έχουμε άλλους 12. Εύκολα. 10 σίγουρα. Όχι παραπάνω. 10 σίγουρα, ναι. Ναι, δεν καταλαβαίνεις. Ναι, ναι. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή κάνουμε στιγμιαία λάθη. Κοίτα, αν εξαιρέσεις. Τα οποία μας στοιχίζουν απίστευτα. Αν εξαιρέσεις το μάτς με την ΑΕΚ στο ΆΚΑ και με τον Ατρόμητο. Σε βγάλω αυτό. Ναι. Τα Γιάννη να έχει το δοκάρι. Βάζει το δοκάρι. Τα περισσότερα είναι, τα Γιάννη, είναι σε λεπτομέρειες. Σε πανέρι, σε πανέρι, ναι. Έχεις πάρει παραμάζωμα. Με το πάρει, κουβάζεις το. Ο άλλος δεν βγαίνει, η αλλαγή. Βάζει πόλ. Χάνουμε το πέναλτι με τον Ολυμπιακό, ο Γκάμα είναι αλλού και ο Κούτρης κάνει σέντρα και τρώμε γκολ. Δηλαδή απίστευτα πράγματα γίνανε. Πήγε πολύ σε λεπτομέρειες. Τα οποία όμως ήταν στιγμιαία. Η εμφάνιση των ομάδων, ανεξάρτητα να λέμε ότι ο Ερέρα δεν είχε φυσική κατάσταση και είχε φυσική κατάσταση και τα λοιπά. Ναι. Που εντάξει, θεωρώ ότι αν ο Ερέρα έπαιζε με έναν τρόπο όπου δεν ήθελε να τρέχουν πολύ και τώρα ο Παντελίδης να παίξει με άλλο τρόπο που θέλει να τρέχουν πολύ, φυσικά δεν αντέχουν να τρέχουν 50% παραπάνω. Ξέρεις που φαίνεται το θέμα της φυσικής κατάστασης? Μεταξύ άλλων, στο γεγονός, δε στον Άρη. Δεν είμαι προπονητής για να ξέρω, αλλά λέω, ο Ερέρα έβαλε σε μια ομάδα η οποία είναι για να τρέχουν 8 χιλιόμετρα την ώρα. Ο Παντελίδης θέλει μια ομάδα η οποία να τρέχουν 10 χιλιόμετρα. Δεν μπορούν να το κάνουν αυτό μέσα ένα μήνα. Δες κάτι. Δες κάτι, περίμενε. Άκου λίγο. Δες κάτι. Δες στον Άρη τις πρώτες 3-4 αγωνιστικές πόσο φρέσκος ήταν μέσα στο γήπεδο και δες τον μετά. Έγινε, όπως φάνηκε εκ του αποτελέσματος, έγινε μια προετοιμασία στο κομμάτι της φυσικής κατάστασης που δεν θα είχε και διάρκεια. 2-0, αλλά δεν ήμασταν σαρωτικοί. Εντάξει.
είχαμε κενά διαστήματα και τότε. Νομίζω ότι ήταν κενά διαστήματα περισσότερο στο τακτικό κομμάτι. Εγώ, αλλά τα βάζανε. Ναι, εγώ δεν σου λέω ότι σταμάτησαν να μπαίνουν. Εγώ δεν σου λέω ότι είναι κακός προπονητής. Καλός είναι προπονητής. Δεν ναι, έκανε. Όχι, δεν το λέω αυτό. Ναι. Κατάλαβες, δεν θέλω να κατηγορήσω κανέναν. Ναι, ναι. Απλώ θεωρώ ότι όταν στήθηκε μια ομάδα με ένα συγκεκριμένο τρόπο, το να προσπαθούμε τώρα εμείς να βρούμε γιατί η ομάδα με ένα διαφορετικό προπονητή, με ένα διαφορετικό στυλ παιχνιδιού σε ένα μήνα, γιατί δεν πάει καλά, θεωρώ ότι είμαστε εκτός τόπου του χρόνου. Ναι. Πρέπει για τον Άλφα Β' λόγο να αφήσουμε να δούμε τι θα γίνει. Ναι. Υπήρχε η λογική τι να είναι, σε ένα μήνα δηλαδή κάνει μια άλλη ιδιαίτερα, το αδειάξουμε το Παντελίδη. Και μετά να πάρουμε άλλο και μετά θα δούμε τα δύσκολα παιχνίδια, θα κάνουμε ίσως άλλες θυσίδες και θα έχουμε αλλάξει 8 προπονητές σε 9 σεζόν. Τι γίνεται αυτό. Αφήστε να δούμε τι θα γίνει. Μάλιστα. Τι να περιμένουμε δηλαδή. Περιμένουμε να πάρουμε το πρωτάθλημα. Το χάσαμε. Το μήνυμο είναι η Ευρώπη. Το χάσαμε. Ας κάνουμε μια καλή ομάδα του αναγκαίου για τον χρόνο. Και φυσικά θα είναι πάρα πολύ πετυχημένη χρονιά. Ανεξάρτητα τι λέμε τώρα και τι περιμένανε και περιμέναμε. Εντάξει, να κάνουμε αν θα βγει η ομάδα στην Ευρώπη. Ανεξάρτητα τα αποτελέσματα τα οποία έχει φέρει μέχρι τώρα. Θα είναι μια πάρα πολύ επιτυχημένη χρονιά. Για το ότι έβαλε σε μια ομάδα 18 παίχτες και βγήκε στην Ευρώπη. Και η ομάδα ανέβηκε κατηγορία, όχι ήταν σε κάποια κατηγορία και παραμένοντας στην ίδια κατηγορία, αλλά 18 φέτης και πήγε εκεί που πήγε. Ναι. Μια ομάδα ανέβηκε από τη Β' με την όποια νοοτροπία είχαν οι παίχτες, που από αυτούς δεν είχαν ξαναπαίξει αλφα εθνική κανένας, και θα βγούμε στην Ευρώπη. Θα είμαστε παρεπιτυχημένοι. Και πρέπει να είμαστε πανευχαριστημένοι. Μακάρι. Σας εύχομαι καλή χρονιά και καλή χρονιά και σε σένα. Να είσαι καλά. Έχουμε άλλο Χρήστο. Ε? Ωραία, ανοιχτές οι γραμμές για λίγο ακόμα. Έχουμε κάνα δεκαλεπτάκι περίπου και λιγότερο μέχρι να κλείσουμε την εκπομπή. 2-31-0-2-87 και 3-8. Αγωνιστικά νέα φυσικά δεν έχουμε, έτσι. Γιατί η ομάδα βρίσκεται ακόμα σε άδεια. Το Σάββατο επιστρέφουν οι ποδοσφαιριστές στο Ρήσιο, στις προπονήσεις. Και ανάλογα και με την απόφαση που θα υπάρξει αύριο από το Διοικητικό Συμβούλιο της Λίγκας για το πότε θα διεξαχθεί 15η αγωνιστική, θα καθοριστεί και το πρόγραμμα του Άρη μέσω επόμενο διάστημα. Και αν δεν γίνει η 15η αγωνιστική του μεθεπόμενο Σαββατοκύριακο, εγώ δεν αποκλείω να γίνει και ένα φιλικό για την ομάδα και ένας πιθανός αντίπαλος κιόλας, νομίζω ότι είναι και ο Απόλλων Λάρισσας. Πάμε στο επόμενο φίλο, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Χαίρετε. Και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Και εύχομαι καλή ανάσταση στην ομάδα μας, γιατί την αγαπάμε και πρέπει να είμαστε κοντά της. Τώρα, πού παίχτες να φύγουν. Εγώ δεν συμφωνώ. Ο προπονητής να φύγει. Ούτε για τον προηγούμενο συμφωνούσα, ούτε αυτό να φύγει. Ναι. Και όποιος προπονητής είναι στην ομάδα να μένει. Το θέμα είναι να μπορέσουμε, όπως είπε και ο προηγούμενος κύριος και ειδικά ο Άλεξ στην αρχή, να κάνουμε μια ομάδα να παίξει σωστά. Να παίζει σωστά. Δηλαδή, βλέπω τη Football League που δεν είχε προχθές πρωτάθλημα. Δικό ναι. Άρχιζαν και τελείωναν μια φάση. Και η μία ομάδα και η άλλη. Με άρεσαν οι ομάδες. Εμείς δεν το παίζουμε, παιδιά, αυτό το παιχνίδι. Κάνει ο εξτρέμ ή ο επιθετικός ακραίος μπακ που βγαίνει μπροστά να κάνει μια σέντρα και δεν έχει κανέναν μέσα. Ναι. Μας κάνουν αντεπίθεση και δεν είναι κανένας πίσω. Δηλαδή είναι και θέμα τακτικής. Δεν μπορώ να πω ότι αυτοί οι παίχτες που πήγαμε την πρώτη αγωνιστική στη Λαμία και μου λέγανε εκεί, έχω κάτι γνωστούς εκεί από τη Λαμία. Φυσικά ήταν από τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ, αλλά υποστήριζαν και την πόλη τους. Ναι. Λέει αυτή η ομάδα πάρει το πρωτάθλημα. Λέω ρε παιδιά, εμείς κατεβήκαμε, εντάξει εγώ το είπα έτσι, να σωθούμε. Τώρα αν μας δώσετε το πρωτάθλημα ευχαριστούμε πολύ. Δεν μπορώ να πω ότι ξέχασαν το ποδόσφαιρο. Κάτι συμβαίνει. Ναι. Εμείς δεν είμαστε οι φύλαχοι κοντά στην ομάδα, από εσάς περιμένουμε. Κάτι γίνεται μέσα σε αυτή την ομάδα. Εγώ το είπα και το έγραψα κιόλας μετά το μάτς με τον Εργοτέλη, αυτό δεν είναι ομάδα. Ναι, δεν είναι. Εγώ σας ακούω κάθε μέρα. Δεν είναι ομάδα. Δεν είναι ομάδα. Δεν είναι ομάδα. Δηλαδή, λυπόμαστε για αυτό το πράγμα το οποίο βλέπουμε. Θα τη στηρίξουμε την ομάδα, γιατί εμείς είμαστε Άρης. Είμαστε φύλαχοι. Ο προπονητής,
Οι παίκτες θα φύγουν, θα ξαναρθούν, ήρθαν και φύγαν πόσοι. Αλλά είναι κρίμα να αδικούν τον εαυτό τους και να πικρινόμαστε κι εμείς. Και βλέπω προχθές με τον Εργοτέλη που τραυματίστηκε ο Βέλεθ. Εκεί δεν τραυματίστηκε. Ναι, εκεί τραυματίστηκε. Ναι. Ήταν καρμπόνη η ιστορία του ΠΑΟΚ. Θα πεις εκεί έπαιζες με τον ΠΑΟΚ. Όχι όμως και τον Εργοτέλη. Λέω η ομάδα, λέω θα καταρρεύσει. Ναι. Δηλαδή είναι ένας παίκτης πολύ κομβικός. Εγώ το πρώτο φιλικό που είδα τον Άρη με τη Λάρισα, λέω δεν ήξερα και πώς τον λέγανε. Είχα τα παιδιά μου δίπλα, λέω ποιος είναι αυτός. Που δεν μπορούσε να παίξει κανένας σε εκείνο το γήπεδο, λέω αυτός είναι παίκτης. Και πραγματικά είναι βαρόμετρο για την ομάδα. Και δεν είναι τυχαίο ότι και επί Ερέρα είχε βασικό και αναντικατάστατο ρόλο, αλλά και επί Παντελίδη, άμα δεις τα 5 παιχνίδια που έχει δώσει ο Άρης με τον Παντελίδη, 2 είναι οι παίκτες που δεν έχουν κουνηθεί από τη βασική εντεκάδα, είναι ο Βέλεθ και ο Γκάμα. Με τη μόνη λεπτομέρεια ότι ο Βέλεθ έχασε 1,90 λεπτό στο Παγκρίτιο που βγήκε αλλαγή. Σε όλα τα υπόλοιπα έπαιξε κανονικά. Μα φαίνεται χτυπητά ότι δεν μπορεί να βγει και είναι μακράν ο πρώτος. Δεν ξέρω, ο Θεός να μας φωτίσει να γίνουν καλές επιλογές. Εγώ δεν θα έλεγα απαραίτητα πολλές. Γιατί τώρα μπορούμε να βγούμε και να πούμε οι 15 να φύγουν και να έρθουν άλλοι 25. Το Γενάρη δεν μπορείς να κάνεις εκ των πραγμάτων και πάρα πολλές προσθήκες, γιατί είναι δύσκολος μήνας με τα γραφικά. Ο Άρης, είπαμε, θα κάνει 4-5 κινήσεις. Και το Χρήσανθο που άκουσα το πρωί. Ναι. Το πρωί. Όταν ξεκίνησε η εκπομπή, ναι. Και θα τον θυμίσω το Χρήσανθο του Τζαλτίδη που έλεγε ο ίδιος να τους διώξουμε όλους. Σιγά ρε φίλε, πώς τους διώξουμε όλους. Ποιος θα τους πληρώσει αυτούς. Θέλουν να φύγουν. Έτσι είναι. Δεν είναι. Υπάρχουν και αντικειμενικές δυσκολίες. Απλά ξέρεις τι γίνεται. Από τη στιγμή, είναι αυτό που έλεγε ο Χρήστος πριν και έχει δίκιο. Από τη στιγμή που είναι γνωστό πλέον, άσχετα που δεν έχει βγει επίσημα την ΠΑΕ, ότι ένας παίκτης δεν υπολογίζεται, δεν μπορείς μετά τώρα να το κρατήσεις. Χτυπάει και λίγο κάποιες φορές. Εντάξει, χτυπάει λίγο άσχημα. Σίγουρα εμείς θα θέλαμε να πάρουμε κάποιους παίκτες, άντε να πάρουμε ακόμα ένα παραπάνω. Όχι όμως αυτό το κομφούζιο και να έχουμε τη δυνατότητα να πάρουμε 6-7 παίκτες. Ναι. Εγώ δεν θα συμφωνούσα. Γιατί θα δημιουργούσαμε κι άλλα θέματα, παιδιά. Να καθίσουν να δουλέψουν, να μαζευτούν λίγο πίσω, όπως είπε κάποιος κύριος προηγουμένως. Μάλλον ο Άλεξ το είπε. Ο πρώτος που ήταν στο τηλέφωνο. Ναι. Να πάρεις το χ, σιγά σιγά, να πάρεις μπροστά. Να διεκδικήσεις εκτός έδρας ένα διπλό. Να κερδίσουμε στο γήπεδό σου, γιατί μες στο γήπεδό μας ξεχάσαμε να κερδίζουμε. Και ας αφήσουμε τις τριάρες, τις τεσσάρες, τις Ευρώπες, τα πρωταθλήματα και αυτά. Και ό,τι μας βγάλει η χρονιά, εντάξει, μακάρι να βγούμε στην Ευρώπη. Αλλά εμείς, όπως είπαν και οι προηγούμενοι, δυστυχώς δεν είμαστε στο φαβορί. Μπορείς να γίνεις όμως. Αν ξεκινήσεις σωστά τον δεύτερο γύρο, μπορείς να γίνεις. Θα πάω εκεί και θα κάνω άλλες 2-3 νίκες. Και από τότε δεν έκανα καμία. Κοίτα, με αυτή την εικόνα που παρουσιάζεις, δεν μπορείς να θεωρείς σε φαβορή, όχι. Είδες λοιπόν. Σε καμία περίπτωση. Λοιπόν. Και δύσκολες μεταγραφές. Κακά τα ψέματα του Ιανουαρίου. Πρέπει να είσαι πολύ τυχερός να σου έρθει ένας να σου παίξει από αυτούς. Ναι. Είναι δύσκολο. Μακάρι να παίξουν όλοι. Εύχομαι τα καλύτερα. Μακάρι. Για την ομάδα σας, καλά. Για την εκπομπή σας, για τις οικογένειές σας. Και σε σένα ό,τι καλύτερο. Να είστε καλά. Έχουμε άλλο Χρήστο. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Έλα, γεια σου Νίκο. Χαίρετε. Θα να πω τους φίλους που μιλάνε. Εγώ διαφωνώ στο κομμάτι ότι δεν πρέπει να λες για πρωτάθλημα και για κύπελο και για τίτλους. Γιατί να μην το λες, δηλαδή, δεν κατάλαβα. Γιατί να μην λες ότι διεκδίκησε έναν τίτλο. Πώς θα διεκδικήσει ο Άρης ένα τίτλο, σε πόσα χρόνια, σε 100. Δίσταντη απόψη πολλές φορές πάνω σε αυτό το θέμα. Ναι, τώρα να μου λένε, τώρα δεν διεκδικούμε τίτλο, τι διεκδικούμε δηλαδή. Ξεκίνησε το πρωτάθλημα, τι να πει ο κόσμος του Άρη, να πάει να σωθούμε. Πώς θα πάει να σωθούμε. Τι δεν θα το πεις αυτό σε καμία περίπτωση. Βέβαια, τώρα τι πράγματα είναι αυτά. Οι μεταγραφές, εντάξει, όταν κάνεις 20 μεταγραφές, λογικά οι μισές άμα σε βγουν θα είναι επιτυχία μεγάλη. Οι μισές. Ναι. Τώρα, εντάξει, για το Βέλεθ έδειξε ότι είναι καλός παίκτης που λένε, αλλά εγώ βλέπω ότι και τη μια Κυριακή έπαιζε ο ένας, την άλλη Κυριακή έπαιζε ο άλλος. Δεν είχε και κάτι σταθερό ο Άρης, εκτός από τις πρώτες αγωνιστικές που είχε κάποια σταθερότητα στην 11η. Μέχρι την Τρίτη. Ναι.
Μετά δεν ξέρω τι έγινε και άρχισαν οι αλλαγές. Σε κάθε μάτσο ο Άρης από το μάτσο με το Λεβαδιακό είχε τουλάχιστον μήνυμου μία αλλαγή και με επίκεντρο την άμυνα πάντα. Ναι, όπου εκεί γίνονταν οι περισσότερες αλλαγές. Δεν ξέρω για ποιο λόγο έγινε αυτό. Μια ο ένας, μια ο άλλος. Κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει αυτό. Τώρα ακούμε ποιοι είναι να φύγουν. Δεν ξέρω αν είναι κάποιοι παίκτες που είναι κοντά στο να έρθουν. Δεν ξέρω. Είναι ακόμα δεν κάποιες... υπάρχει κάτι. Υπάρχουν επαφές του Άρη με υποσύμβες μεταγραφικούς στόχους, αλλά ακόμα κάτι οριστικό δεν υπάρχει. Ναι, εγώ ακούω για δεξί-αριστερό μπακ ότι θέλουν να πάρουν. Θέλεις, ναι. Πιο εύκολο νομίζω να πάρεις αριστερό. Αν ανάλογα θα γίνει και με τον Τζανακάκη, θα δούμε θα γίνει και με δεξί. Αλλά η προτεραιότητα νομίζω ότι δίκαια έχει δοθεί στο θέμα του επιθετικού. Α, το θέμα του επιθετικού. Οπότε ο Τζανακάκης με τον Βαλεριάνο είναι δεδομένο ότι θα φύγουν, ναι. Είναι όπως αυτοί οι δύο, όπως και ο Μαύρα ή όπως και άλλοι, είναι στη λίστα με τους παίκτες προς αποχώρηση. Δεν μπορούμε να πούμε δεδομένα ότι θα φύγουν. Ναι, ναι, γιατί είναι και θέμα διαπραγματεύσεων. Δεν είναι εύκολο να λύσει την εκκλησία σου με ένα ποδοσφαιριστή. Ναι, σίγουρα, αλλά νομίζω ότι ο Μαυράη είναι από τους παίκτες που, δηλαδή, περισσότερο όταν έπαιξε η παρουσία του, τα έκανε μπάχαλο παρά βοήθησε. Ενώ οι υπόλοιποι, και ο Βαλεριάνος και ο Τζανακάκης, τα παιχνίδια που έπαιξαν έκαναν και καλά παιχνίδια. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν βοήθησε ούτε έχουν κάνει καλά μάτς. Ναι, εντάξει, έχουν κάνει. Εννοείται αυτό. Και αμυντικά είναι καλύτεροι και από τον Κωνσταντινίδη και από τον Μενέντες. Κοίτα, στα άκρα της άμυνας συμβαίνει το εξής. Έχεις δύο παίκτες σε κάθε θέση. Στο δεξί άκρο έχεις έναν που είναι καλός επιθετικά και έναν που είναι καλός αμυντικά. Και στο αριστερό άκρο γίνεται αυτό ακριβώς. Έχεις το Μενέντεθ που είναι καλός πιο πολύ επιθετικά και το Βαλεριάνο που είναι καλύτερος αμυντικά. Δεν έχεις παίκτη που να τα ταιριάζει και τα δύο. Ναι, αυτό εντάξει. Ένας παίκτης που να τα ταιριάζει και. Α, ξέρεις ποιος είναι ένας παίκτης που τα ταιριάζει και τα δύο. Ποιος? Ο Γκάλο της ΑΕΚ που νομίζω ότι θα μείνει ελεύθερος. Αν ο Γκάλο μείνει ελεύθερος και ενδιαφέρει τον Άρη, γιατί όχι. Μα εμείς θα δίνουμε τώρα οδηγίες. Ναι. Να, τώρα μου ήρθε έτσι φλασιά κατευθείαν. Η ΑΕΚ για την ώρα κλείνει τον Μπρούς από τον Εργοτέλη. Δεν ξέρω τον τώρα. Μπρούς. Ναι, ναι. Και αυτοί κάνουν κάτι πράγματα τέλος πάντων. Μέσο, ναι. Σαν τον Γκάιπερς που ήθελαν να πάρουν και δεν τον πήραν τελικά. Λοιπόν, τα λεφτά για τον Γκάιπερς πάντως τα είχαν δώσει, είναι η αλήθεια, αλλά τον παίκτη δεν τον πήραν ποτέ. Τον παίκτη δεν τον πήραν ποτέ. Λοιπόν, να ευχηθούμε τώρα καλή επιτυχία στο μπάσκετ το Σάββατο. Είναι και αυτό, σωστά. Και να περιμένουμε με αγωνία τις μεταγραφές, να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Και πιστεύω ότι δουλεύουν τώρα οι παίκτες με τον κύριο Παντελίδη και νομίζω ότι θα υπάρξει και πιο μεγάλη έτσι, ομοιογένεια με την έναρξη του πρωταθλήματος. Μακάρι. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια σε ένα φίλε, να είσαι καλά. Λοιπόν. Έχουμε άλλον. Χρήστο. Ωραία, πάμε στον τελευταίο. Μην καλείτε άλλο, πάμε στον τελευταίο για να κλείσουμε κιόλας. Παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Χαίρετε. Γιάννης λέγομαι. Γεια σου Γιάννη. Χρόνια πολλά καταρχήν. Χρόνια πολλά. Σε εσάς και τους ακροατές σας. Πήρα με αφορμή το προηγούμενο φίλο που είπε για αν δεν έχει κάνει προετοιμασία ή όχι ο Άρης. Όταν χτίζεις αυτό μιλάω από εμπειρία γιατί ασχολούν πολλά χρόνια με το ποδόσφαιρο. Ναι. Όταν ένας προπονητής και ειδικά έμπειρος παίρνει ένα τέτοιο υλικό με πάρα πολλούς καινούργιους παίχτες, προτιμάει να μοντάρει πρώτα την ομάδα του και μετά πάει σε περισσότερη ποιήση, δηλαδή για να γίνει η φυσική κατάσταση αυτή που χρειάζεται. Ναι. Και το κάνει βάση σχεδιασμού. Εγώ πιστεύω ότι έκανε τραγικό λάθος ο Άρης που έδιωξε τον προπονητή αυτό. Mm-hmm. Όποια και να ήταν τα λάθη του. Ναι. Στην πορεία του χρόνου και όπως και αυτό το διάστημα που υπάρχει διακοπή, προπονητές συμπληρώνουν αυτά που λείπει από την ομάδα, θα την φορμάρετε την ομάδα και δεύτερο γύρο ο Άρης δεν θα πεζόταν. Θα είχε αδυναμίες, αλλά για πρώτη χρονιά θα ήμασταν υπερευχαριστημένοι. Νομίζω ότι έκαναν τραγικό λάθος αυτοί που αποφασίσαν αυτό το πράγμα και νομίζω ότι ήταν άλλες οι αιτίες. Και οι αιτίες νομίζω ότι μπορεί να ήταν με τον καινούργιο παίχτη που φέραν τον Μαυράη, τον ένα τον να τους βάλουν όλους μέσα στην ομάδα με τον Σιώπη. Και δημιουργήσαν αυτά τα προβλήματα και μετά εστιάσανε ότι ο Άρης δεν έχει φυσική κατάσταση. Δεν είναι έτσι όμως. Το Σιώπη τον ήθελε ο Έρερα, όπως ήθελε. Όχι, και ένα ακόμα κεντρικό αμυντικό. Ναι. Ναι, δεν λέμε ότι δεν ήθελε. Εγώ μου αρέσει πάρα πολύ και ο παίκτης αυτός γιατί θα είναι πάντα χρήσιμος. Ναι. Το ζητούμενο είναι ότι η ομάδα είχε βρει ένα ωραίο ρυθμό, έπαιζε ωραίο ποδόσφαιρο, το ευχαριστιόταν όλοι και κάναν βιαστικές κινήσεις. Εύχομαι με τον Παντελίδη να μην είναι έτσι όπως είναι η ελληνική πραγματικότητα και δούμε εκείνο το ποδόσφαιρο το αμυντικό χωρίς στόχο και να περιμένουμε να κλέψουμε παιχνίδια. Ναι. Νομίζω ότι μας απογοητεύει μόνο η σκέψη. Ο Άρης πρέπει να πάει σε αυτό το μοντέλο που ξεκίνησε, να παίξει ωραίο ποδόσφαιρο και τα αποτέλεσματα θα τα δούμε στη διάρκεια. Δεν μπορούμε να ζητάμε από τον πρώτο χρόνο ο Άρης να πάρει πρωτάθλημα ή να πάρει οτιδήποτε.
σίγουρα θα είναι επιτυχία. Αλλά νομίζω ότι ο στόχος ήταν αυτός να παρουσιαστεί δυνατός. Ναι. Και ήταν δυνατός. Σε λεπτομέρειες χάσαμε παιχνίδια. Όπως είπε και ο προηγούμενος, μόνο με την ΑΕΚ ήμασταν λίγο κακοί στο δεύτερο μήχρονο. Στα υπόλοιπα παιχνίδια το πηγαίναμε στα ίσα. Και το χάσαμε σε λεπτομέρειες. Ναι. Νομίζω ότι ο προπονητής αυτός και η φιλοσοφία του και η φυσιογνωμία του ήταν ιδανικός για αυτή την ομάδα. Τώρα σίγουρα θα έχει αδυναμίες, αλλά άμα ψάχνεις σε κάθε άνθρωπο να βρεις μόνο τις αδυναμίες και δεν βλέπεις αυτό το οποίο δημιούργησε μέσα σε ένα ελάχιστο χρονικό διάστημα, νομίζω ότι δεν έχει σχέση με το άθλημα ή έχει άλλους στόχους. Μάλιστα. Τέλος πάντων, αυτό είχα να πω. Σας ευχαριστώ. Καλή χρονιά να έχουμε. Να είσαι καλά, καλή χρονιά και εσένα. Και ευχόμαστε τον Άρη να τα καλύτερα. Ωραία, μακάρι. Να είσαι καλά. Λοιπόν, δεν έχουμε άλλο χρήστο. Ωραία. Κλείνουμε. Ο Δημήτρης Κουφοντίνας θα κάνει πρωτοχρονιά σπίτι από ό,τι διαβάζω. Εξαήμερη άδεια πήρε, φίλε. Ο Κουφοντίνας με τις γιορτές. Και εμείς δεν έχουμε πάρει ούτε μια μέρα. Λοιπόν, ακολουθεί ώρα για μπλε με τον Γιώργο Ματζιούκη. Θα τα πούμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 5, με την τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Πολύ γρήγορα έφυγε, λόγω και των αργιών που υπήρχαν. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Τα λέμε και πάλι αύριο.